Μόνο στον Λίμπερο. Μόνο στον Λίμπερο. 107,4 και λίγα λες κουμπάρε. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο φίλος σας, ο Γεώργιος Συρίγος, ο δημοσιογράφος, το μεγάλο ανερχόμενο ταλέντο του Λίμπερο. Στην επιμέλεια και στους ήχους, Χρήστος Γιωβάνογλου, παρακαλώ χειροκροτήστε τον ή μάλλον αποθεώστε τον. Ξεκίνα μου λίγο ζωηρά, αγόβι μου. Set me free. Αμάρε φιλέ, πώς τον είπαμε τον κύριο? Τζον Κόκερ. Τζον Κόκερ. Αποστολή Αντοβόλη. Ένα ατέλειωτο ερωτηματικό. Κάλαρα την αποστολή. Κάλαρα, από άντια στιγμή. Τη βία 100. Σε πούλημα. Τη βία 100. Φόκους, στέλνω. Κόλκα. Στο φόκους εκεί να κάνει παρέα με το... Με, το, με ποιον? Με το Χίτα. Τον άλλο να το Χρήστο, πού θα το στείλουμε? Το Χρήστο, όπα. Τι πραγματικά θέλει ο Λεβέντης? Νομίζω ότι ο Ατρόμητος είναι στην ελεύθερη, στην ΕΤ. Ναι, έτσι νομίζω φίλε, δεν είμαι σίγουρος. Θα το κοιτάξουμε, θα το κοιτάξουμε και θα ενημερωθείς πάρα αυτά. Σ' άρεσε το πάρα αυτά? Εννοείται. Ωραίο είναι το πάρα αυτά. Το λατρεύω. Ο Ατρόμητος, ναι, στο Τζαμπουά είσαι. Ατρόμητος, Πανετολικός και Ξάνθη. Αυτοί οι τρεις είναι, νομίζω. Την άλλη εβδομάδα θα δούμε ΠΑΟΚ στην ΕΡΤ. Ναι, βέβαια, Τζαμπουάρα. Αυτός, καφεδιά, κανεπιά. Πίτσα, μπύρα, μπάλα. Επίτσα. Επίτσα. Δεν είμαι της πιτσός. Τι είστε, κύριε Γιώργο, του. Θέλω. Του σουβλακίου. Χιός. Τετράγωνο. Μπισκοτάκι Παπαδοπούλου από αυτές τις, τα τετράγωνα τα μεγάλα, αλλημένο με βουτυράκι και ένα έτσι με το κουταλάκι με τη μύτη, λίγο μπρικάκι επάνω. Λίγο όμως. Λίγο. Όχι πολύ. Λαβαγκούλι, καλά το είπα. Πώς το λένε αυτό το ουίσκι το... Λαγκαβούλι. 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 Λαγκαβούλιν. Λαποπεστό. Λαγκαβούλιν. Μενί. Μενού. Λαγκαβούλιν. Μενού. Χωρίς νου θα σου δώσουν άλλο. Μην φας κανένα παπά. Λαγκαβούλιν λοιπόν να γλωσσίζεις και αραχτός να βέλεις, να βλέπεις τον πρωτοπόρο, τον ταμπλούχο, τον αίτητο, την μεγαλύτερη ομάδα σήμερα της Ελλάδος. Αλλά και στο παρελθόν τις είχες τις ομάδες εδώ που τα λέμε. Είχες καλές δεκαετίες ρε φίλε. Εννοείται. Είχες τη δεκαετία του 70 έπαιζες μπαλάρα. Είχες και μία ακόμα δεκαετία. Παπά, τίποτα άλλο δεν είχες. Τώρα έχεις. Τώρα είσαι ωραίος. Τι ωραίοι είμαστε. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, Κυριακή 8 Οκτωβρίου, ώρα 12:08. Δεκεμβρίου, κύριε Γερό. Δεκεμβρίου, τι είπα? Οκτωβρίου. Οκτωβρίου, ε. Ναι. 8 Οκτωβρίου. Είναι η μέρα μου. 8 Οκτωβρίου γεννήθηκα. Ναι. 8 Οκτωβρίου, αλλά 10 γράφει η ταυτότητά μου. Γιατί αυτό? Γιατί τότε με δηλώσανε και τότε το γράψανε εκεί πέρα οι παπάδες. Και εμένα τον παπά μου τον έχουν 3 διαφορετικά γενέθλια. Άλλο στην ταυτότητα, άλλο γεννήθηκε και άλλο γράφει το άμκα. Μάλιστα, γι' αυτό τον μπερδεύω. Μόλις εδώ το 8 πήγε το Οκτώβριο. Λάθος λοιπόν. 8 Οκτωβρίου είναι τα γενέθλιά μου. 8 Δεκεμβρίου είναι η σημερινή μέρα. Δεν έχει. Έχει το Περιστέρι ΑΕΚ σήμερα. Έτσι. Στο Περιστέρι Άρη σήμερα. Περιστέρι Άρη. Τι ώρα, θα όχι, τα δούμε όλα αυτά. Περιστέρι, Παλαιόνιος. Όχι, στον Ατρόμητο παίζει. Α, νόμιζα λέγατε για τον μπάσκετ, συγγνώμη. Ναι, στον Ατρόμητο παίζει. Και τον τι κάνατε χθες στον μπάσκετ, ρε κακομύριδες? Μας φάξανε. Έλα ρε που σας φάξανε, δηλαδή. Κύριε Γιώργο, μας φάξανε. Αλλιώς δεν θα το έλεγα.
Ναι. Δεν αφήσαν την ομάδα να προσπαθήσει να πάρει την νίκη. Πάλι διαιτητές σας φταίνε. Μα έτσι είναι. Ο Ιβάν την κορόιδα πνίγει την ίσα. Δεν ξέρει ο Ιβάν ότι είναι ο πατέρας μας. Σε εσάς τους παοξίδες. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν βάζω κι εγώ τον εαυτό μου μέσα. Ότι είναι ο πατέρας σας. Δεν το ξέρει ο Γιωργάρας. Όλη μέρα στο Instagram να που μας έχει ζαλίσει τον έρωτα να κυνηγάει τον πρωτόπαπα. Τον καράπαπα. Πώς το λένε αυτόν τον αρχιπαπά. Κοίτα ρε μεγάλε και λίγο το άλλο σου το κομμάτι. Δηλαδή, το ένα παιδί καλό παιδί, το άλλο μπιμπί τη μάνα του. Δεν γίνεται αυτό ρε Γιωργάρα. Τα λέω στο Γιωργάρα, μην τα πούμε στον Ιβάν τώρα. Βρώμε στο Γιωργάρα θα τα λέμε. Εμείς δεν τα ακούει ο Ιβάν. Δεν τα λέει λες. Θα του τα λέει. Θα τα λέει. Θα του τα λέει του Ιβάν. Έτσι είναι ρε Γιωργάρα. Δες το να πούμε και τον μπάσκετ. Αυτή τη γηπεδάρα που έχεις εκεί πέρα κλειστή. Και έρχεται τώρα ομάδες της σειράς από εκεί μέσα ρε γονατίσανε. Στο θρηλυκό Παλέντε Σπορ, γιατί από τότε που έγινε η θρηλυκή Dream Team δεν μπόρεσε ξανά να γίνει μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ. Εκείνο το γήπεδο όταν έγινε είχε 4.000 διαρκείας. Όταν έγινε η ομάδα που είχαμε τότε. Για γέμισε του, για κάνε μία κίνηση. Και εσύ ρε πρόεδρε, ρε κατσαρί, πάνε πιάσ' τον εκεί πέρα και πες τον να τον Ιβάν ότι πρέπει να το κοιτάξει κι αυτό. Δεν σου είπαμε δα να δώσεις τα εκατομμύρια, τα δεκάδες εκατομμύρια, πήγες και ένα Βέρμπλουμ δηλαδή, δεν δικαίωται το μπάσκετ. Πολύ θέλει ένας Βέρμπλουμ. Όχι Βέρμπλουμ. Ένας Βέρμπλουμ, 1,5 εκατομμύριο παίρνει, με την εφορία 2 ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν παίζει. Και δεν παίζει, γι' αυτό λέω τον Βέρμπλουμ. Γιατί δεν λέω τον Πέλκα. Ο Πέλκας παίζει. Έχουμε θέματα. Έχουμε ένα καράβι. Το ναι. Καράβι αυτό ενδεχομένως ναι. Να μην είναι το πιο σύγχρονο, τα υπερσύγχρονα αυτά που πηγαίνουν και κάνουν και δείχνουν και μόνα τους και μπαίνουν μέσω ωκεανούς. Όμως όταν το καράβι έχει σοβαρό καπετάνιο και σωστό πλήρωμα και παλιό να είναι αρμενίζει στα πέλαγα. Αυτό το καράβι είναι η παρέα μας και ξεκινάμε Χριστάρα. Θέλω να κοιτάξεις Ιβάν και τον μπάσκετ. Μη μας έχεις ρηγμένους εμάς τους μπασκετικούς. Όλη μέρα σε κάνουμε εδώ τη δουλειά σου. Δεν σου την κάνουμε καλά. Σου ζητήσαμε ποτέ τίποτα? Ζητήσαμε να μας δώσεις καμιά δουλειά, μας βάλεις καμιά διαφήμιση, να μας κοιτάξεις όπως κοιτάς μερικούς και τους βάζεις από πίσω και στο κάδρο να πούμε και το όνομα του σταθμού τους και τους κάνεις διαφήμιση? Σου ζητήσαμε εμείς τίποτα? Σου ζητάμε το αυτονόητο. Φρόντισέ μας. Τι δα αρχηγός έχουμε? Για να μας φροντίζεις έχουμε. Αλλιώς πήγαινα εγώ. Άμα δεν ήταν να φροντίζω κανέναν, δεν έχω τις δυνάμεις. Ό,τι μπορούσα θα τα δίνα, αλλά δεν έχω τον Μπαγιόκο. Τον Μπαγιόκο το έχεις εσύ και δεν σε ζητάμε να φροντίσεις εμάς προσωπικά, να φροντίσεις και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Ένα κομμάτι ιστορίας γεμάτο δάφνες, γεμάτο αγώνες, γεμάτο θριάβους, με πολύ μεγάλους προέδρους που περάσαν από αυτό και αφήσανε ανεξίτηλο το πέρασμά τους στην ιστορία και στις μνήμες και στις καρδιές αυτών που το ζήσανε, που του ζήσανε. Το μεγάλο τον Νίκο τον Βεζιρτζή, το μεγάλο τον Λάκη τον Οικονομίδη, βουνά, το Γιώργο τον Παντελάκη που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα το 1959. Δεν είχες γεννηθεί τότε, είσαι και μικρός ρε Ιβάν. Θα πεις, εντάξει, μικρός είσαι, στην ηλικία. Τέρας ύψους οικονομικά, αλλά μικρός στην ηλικία. Δεν τα έχεις προλάβει αυτά. Θέλω να φροντίσεις τον μπάσκετ. Δες τι ωραία πορεία έχει στην Ευρώπη. Όσο μπορούν παίζουν οι άνθρωποι. Με αυτά τη μικρή βοήθεια που τους έδωσες, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν είμαστε ευχάριστοι, αλλά περιμένουμε και άλλα από σένα. Θα ζητάς από αυτόν που μπορεί να σου δώσει. Αν ήμουν εγώ, ούγα λάβεις παρά του μη έχοντος. Δεν μπορώ να βοηθήσω τον μπάσκετ, δεν έχω τα εκατομμύρια πλέον.
Ήρθε η κρατέη θεή να μου δίναν τα λεφτά σου να δεις τι θα έκανα στο μπάσκετ. Δυστυχώς δεν τα έχω εγώ, ευτυχώς τα έχεις εσύ. Κοίταξε και λίγο το μπασκετάκι ρε μεγάλε. Καταδέξου να μας ατενίσεις απλώς. Να μας ρίξεις ένα βλέμμα παρηγοριάς. Δώσ' μας εκεί πέρα έναν... Πώς το λένε αυτό να ρε που βάλατε χθες. Κοντέψαμε να χάσουμε το μάτς πάλι. Τι ωραίος που είναι ο δικός σου ρε. Τον πίσες βάλε. Όχι ρε, σου κάτω ρε τα χέρια τον πίσει ρε μεγάλε. Μόλις τον έβαλες μέσα να πούμε. Ρε εσύ, στο έχω ξαναπεί. Ο Χριστός όσο και να ξεπέσει, δες ένα Χριστό ξεπασμένο. Ρακέντητο, μπεκρή, να γυρίζει στα καπηλιά, ρακέντητο στο βράδυ, αξίριστος, και να πίνει κοκκινέλι ξινό, με ελιά και ξεροσφύρια εκεί πέρα τη βγάζει. Αυτός ο ξεπεσμένος Χριστός, ναι, για 20 Αγίους αξία έχει. Βάλε δίπλα του τον Άγιο Παύλο, τον Άγιο Τρίφων, τον Άγιο... Το Γιώργιο δεν το βάζω, τον έχω αδυναμία. Τον έχω μέσα στην τριάδα, δεν είναι μέσα στην τριάδα ο Άγιος Γιώργιος. Είναι. Άλλον ποιον να βάλεις μαζί τριάδα. Με τον Άγιο Δημήτρη. Βέβαια, δεύτερον. Βέβαια, δεύτερον, τον Άγιο Δημήτριο. Δημήτριος. Ξέρεις τι έκανε ο Άγιος Δημήτριος. Πολλά έκανε. Έκανε. Ήταν καλός άνθρωπος. Ήταν και γιατρός. Ο Μυρο... Μυροβλήτης, βεβαίως. Ο Μοσχοβολάει ο τάφος του. Και ο Άγιος Γεώργιος. Ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτρης και ο και... Γιάννης ο... ο Βαφτιστής. Παπάς ήταν. Όχι, τρελάρας ήταν. Γι' αυτό. Και βομόλογος πολύ. Αν το βάλουμε τέταρτο αυτό. Τρίτον έχω τον Άγιο Νικόλαο. Προστάτης ρε φίλο του θαλασσινού. Παναγιά Γιάννη μου. Έχεις ακούσει κανένα λέει Άγιε μου Γιάννη βοήθαμε. Άγιε Νικόλα. Άγιε Νικόλα μου βοήθαμε. Πάπα το παίρνει το κύμα που με το σάπιο κάραβο που μου έχεις βάλει. Βάλε σάπιο κάραβο. Όταν βραδιάζει που λες στο κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα ανάβουν μικρά. Ξέρεις κάτι φίλε Χρήστο, συμβουλές να αποφεύγεις να δίνεις. Για δύο λόγους. Πρώτον, αν ο άλλος είναι κόβει το νιονιό του, δεν τις χρειάζεται. Σου λέει άσε με ρε φίλε τώρα. Μας πεις εσύ εμάς τώρα ξέρω εγώ τι. Αν πάλι είναι κουτός, δεν θα το καταλάβει. Οπότε άστο ρε φίλε. Καμιά φορά όμως όταν κάτι το αγαπάς, δηλαδή στον αδερφό σου, στην αδερφή σου, στο παιδί σου, στον πατέρα σου, εκεί σε ένα φίλο που σε αγαπάει και, σε... και τον αγαπάς, του πεις τη συμβουλή και το την πεις με αγάπη για να τη σακουλευτεί και να την λάβει υπόψη του. Αλλιώς θα σου πει το μάγκα τώρα τι, τον έξυπνο ήρθες ρε να με κάνεις και αν βρεις και τον πελά σου. Έχουμε τη βαλίτσα. Έχουμε τη βαλίτσα. Έχουμε τη βαλίτσα, δεν έχουμε πει τίποτα. Πού είμαστε στη βαλίτσα? Στη βαλίτσα είναι. Είμαστε εκεί που την έχω αφήσει τη βαλίτσα στο να το αμάκι. Πούμε λίγο από την αρχή. Να το πούμε. Είσαι με την κοπέλα, συντομία, γιατί όσοι δεν μας είχαν ακούσει μέχρι τότε. Ναι, θα μιλήσουμε για την μπάλα. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για την μπάλα. Πρώτος αίτητος, μεγάλο φαβορί, με 3 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Και 3 βαθμούς γιατί πως θα γίνει μέσα στην Τουμπάρα, δεν γλιτώνεις φίλε. Από τώρα σου τα λέω, κάνε τους πολλοπλασιασμούς, τις αφαιρέσεις, τις προσθέσεις και τα λοιπά. Ό,τι και να γίνει εκεί δεν γλιτώνεις, από τώρα σου το λέω. Πρωτοπόρος, θα πούμε, γιατί έχουμε 2-3 κολλημένους πολλά και στον Κρικώστα. Μόλις λέει αρχίζει κάτι πολιτικά, να λες κάτι παροιμίες, κάτι αυτά λέει με κουράζεις. Δηλαδή θέλει μόνο να βλέπει μπάλα ο Κρικώστας. Ο Κρικώστας τον έχω εξερευνήσει, τον έχω ψάξει. Ναι, αλλά ξέρεις είναι κολλημένος με το ποδόσφαιρο. Και όταν ένας άνθρωπος είναι κολλημένος με το ποδόσφαιρο, χάνει από τη μουσική, χάνει από τον κινηματογράφο, χάνει από τις γυναίκες, χάνει από τις παρέες. Έχει τώρα ραντεβού με την κοπέλα. Παντρεύτηκε το τέρας και έβαλε το γάμο του 12 η ώρα το πρωί, γιατί μετά έπαιζε ο Πιερικός και ήταν αρχηγός αποστολής. Και πήγανε και την κέρασε η γυναίκα του κάτι σουβλάκια, κάτι αυτά εκεί πέρα. Τακτού να καθαρίζει, να σηκωθεί να φύγει, να πάει να δει τον Πιερικό. Πώς θα γίνει, ρε μεγάλε.
Σαν το Σάββατο ρε Κώστα. Την πάρεις τη γυναίκα σου, την βάλεις σε ταξία, την πας μέχρι την Λεπτοκαριά μια βόλτα, πάρε λίγο αέρα και γύρνα μετά πίσω να πας στο ξενοδοχείο. Αρχηγός της επιστολής, μην πάθει τίποτα ο Φουλίδης. Υπάρχουν θέσεις, αν θέλεις. Λέω λοιπόν ότι είναι μερικοί κολλημένοι και άμα και λίγο ξεφεύγεις, λίγο κάνεις, λίγο ξέρω ότι α, λέει, μας κούρασες. Δεν μπορούμε να μιλάμε συνέχεια μπάλα ρε μεγάλε. Δεν είναι η μπάλα το α και το ω της ζωής. Σκέτο τσίπουρο μπορείς να πιεις, θα βάλεις κανένα παγάκι μέσα, κάχα γλούκα. Βάλεις λίγο νεράκι να σπρίσει, να γίνει το δάκρυ της Παναγίας. Έχεις λίγο λακερδούλα δίπλα. Καμιά ελίτσα, λίγο ταράμα. Ταραμαδάκι, αλλά χτυπητό δικό σου να πάρεις. Άσπρο να πάρεις, πάρεις κόκκινο. Άσπρο. Άσπρο εκεί πέρα να το χτυπήσεις εκεί, ξέρω εγώ, τι να το βάλεις, να το στολίσεις. Καμιά αντζούγια δίπλα έτσι. Αντζουγίτσα, ε. Τι είναι οι αντζούγες? Ψαράκι αλμυρό. Α, παστό. Παστό, ε. Κάνεις δικαίωμα δικό σου. Θα πάρεις, να πάρεις γάβρο να κάνεις. Γάβρο. Θα βάλω τη μαμά να κάνει. Να τη βάλεις. Τι μαμά σου πόντια, δεν ξέρει ποτέ. Μαμά είναι Σμυρνιά. Μπαμπάς είναι πόντια. Φίλε, εδώ υποκλίνομαι. Μπαμπάς είναι πόντια. Οι Σμυρνοί, άμα δηλαδή οι Σμυρνοί μπορούσαν από την κουζίνα τους να βγάλουν ένα 30% μπαχάρι από αυτά που ρίχνουν, γιατί οι Κωνσταντινουπολίτες και οι Σμυρνοί, επειδή εκεί φτάνανε τα μπαχάρια και μετά τροφοδοτούσαν όλη την Ευρώπη, τα είχαν μπόλικα και φθηνά και τα πλακώνανε. Βάλε. Ναι. Ρε μεγάλε. Ενώ οι Θρακιώτες, οι οποίοι θεωρούνται οι γυναίκες οι καλύτερες μαγείρισες του κόσμου, επειδή ερχότανε από την Κωνσταντινούπολη τα μπαχάρια και περνούσαν μετά για να διοχετευτούν στα Βαλκάνια, τσιμπολογούσαν από εκεί πέρα, ήταν πιο ακριβά. Βγάλανε τα μισά και βάζανε τα μισά και κάναν την καλύτερη κουζίνα του κόσμου. Άρα η μάνα το έχει. Το έχει. Σμυρνιές λέει όταν μαγειρεύανε, μοσχοβολούσε η γειτονιά. Μία φορά η Σμυρνιά σήκωνε το καπάκι της κατσαρόλας για να το δει. Τη δεύτερη να πούμε είχε γίνει το φαγητό. Δεύτερη δεν υπήρχε. Ήξερε τη μία φορά θα το δει, θα ρίξει, θα το δοκίμαζε λίγο λατάκι, λίγο πιπεράκι και τα. Έτσι, κάνε ένα μπαχαρικό. Κάνε ένα μπαχαρικό. Άμα χρειάζεται λίγο νεράκι, πάντα ζεστό. Ποτέ στο φαγητό κρύο. Και ήξερα τώρα ότι σε 20 λεπτά, σε μισή ώρα είναι έτοιμο με το φαγητό. Το αφήνανε πάνω στη φωτιά, τη σβήνανε και υπολογίζαν ότι και τη μισή ώρα που θα είναι ζεστό ακόμα το αυτό, και αυτό είναι να ρουφήξει τις ουσίες. Απάρε λοιπόν τώρα είναι και καλός, τώρα είναι και ο καιρός τους, αυτό πες το γαβράκι. Γαβράκι έξω το κεφάλι. Ναι. Κεφάλι εντόστια και τα λοιπά. Και όπως το κάνεις με τον νύχι, το κάνουν έτσι οι γυναίκες, ξέρουν, ξέρει η μάνα σου. Του κάνει μια τσικρά-χρά και βγάζει και το κόκαλο. Το βάλει μέσα στο αλάτι μια μέρα. Δεύτερη μέρα το ξεπλένει με το ξύδι και είσαι πούδρα. Άρχοντα. Για το τσιπουράκι. Ο τσίπουρο το οποίο ήρθε από τη Σμύρνη. Όταν ήρθανε φέρανε μαζί μπόλια η Σμυρνή και βάλανε να πούμε σε όλη την Ελλάδα και έχετε στα φύλλα για πατάτη, γιατί εδώ μέχρι τότε δεν είχατε αυτά και την μπύρες από και τη βρωμοκριθάρια πήραν εδώ πέρα οι βρωμόγυφτοι που μένανε στην Ελλάδα. Καλά που ήρθατε εσείς οι πρόσφυγες και εμείς οι νησιώτες και δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού που μόνο εμείς είχαμε τότε. Πείτε τα. Πάμε ξανά λοιπόν. Είσαι με την κοπελιά την οποία δεν είπαμε ότι είναι και ο έρωτας στη ζωή σου, αλλά είναι μία. Την περιγράψαμε την άλλη φορά. Αξιόλογη κοπελιά. Αξιόλογη. Γυρίζεται από τη θάλασσα. Ναταλή την είπαμε. Ναταλή. Δεν το θέλω το Ναταλή. Δεν σας άρεσε? Όχι. Μου θυμίζει σούπερ μάρκετ. Είχα ένα χορηγό το Μεζέ. Το Θανάση είχε σούπερ μάρκετ, τα Ναταλή. Εγώ τα διαφήμισα, κάναμε και τρομερές διαφημίσεις τότε τα Ναταλή και παρόλη την πρώτη αγάπη της ζωής μου τη λέγανε Ναταλή. Τα Ναταλή τσάκι, πολύ όμορφο κοριτσάκι. Ναι, Ναταλή. Αλλά αυτό με το σούπερ μάρκετ μου το χάλασε λίγο. Δεν το θέλουμε. Κατερίνα. Όχι, Αναστασία είπαμε. Αναστασία. Κατερίνα λέει την αδερφή μου, δεν μπορώ να την κάνω εδώ. Αναστασία.
Αναστάσια, Αναστάσια. Όχι Τασούλα. Όχι, ούτε Αναστάσια. Ούτε Αναστάσια. Έχει βάρνα μέσα. Αναστάσια. Αναστάσια. Ωραίο. Και όλο το. Μαρέστον. Μην το κάνετε Τασούλα. Όχι. Όχι, ρε παιδιά, Τασούλα, εντάξει. Η Τασία. Άντζι. Τι Άντζι. 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 Από Αντζέλα. Άντζι. Όχι, δεν μα θυμίζει κομμάτι. Άντζελα είναι μία. Μία είναι Άντζελα. Ποια. Η μεγάλη Άντζελα Δημητρίου. Μεγάλη Άντζελα Δημητρίου. Τεράστιο. Βουνό. 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 Βάλει μια Άντζελα. Ποιο θα μου βάλει. Ποιο. Ποιο θέλετε. Το αφήνω πάνω. Έχει ένα εκεί. Μα θέλω να έρθει να σε πάρω από την άλλη. Να σε κοιτάξω με τα μάτια βουρκωμένα. Με ποιο δικαίωμα σε πήραν από μένα. Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Α. Έτσι συνεχίζει μετά. Μάλιστα. Και αφού την έχεις βάλει μέσα και ετοιμάζεται να φύγετε, τη στιγμή που γυρίζεις, γιατί έχεις πάει να της ανοίξεις την πόρτα, περνάς μπροστά από τον μπαμπρίζι του αυτοκινήτου και βρίσκεις εκεί μια βαλίτσα. Εκεί έκανες το πρώτο λάθος, γιατί την άνοιξε τη βαλίτσα, είδες ότι είναι πίτα, να πούμε στο... 11 εκατομμύρια. Μην είναι και 10,5. Το αφιερώνουμε κάπου. Μπα, ο Λούθε. Ο Λούθε, ρε φίλε. Ο Λούθε. Ο Λούθε, στους ερωτευμένους, στους στεραγοραμένους, σε αυτούς που περιμένανε... Στους καψουρεμένους. Στους καψουρεμένους, σε αυτούς που περιμένανε να πάρουν το επίδομα από το Μητσοτάκη. Και πήρανε τα... Ό,τι πήρε, έτσι είχαμε ένα αυτό που λέγαμε στην εποχή που θα πάρεις, ότι πήρε ο Άρης. Αυτό πήραμε και... αυτό βγήκε το 1980. Τελικό ο Άρης, στους τέσσερις με τον ΠΑΟΚ, τότε με το... Στους 8 μάλλον, που έχασε 2-0 στο Καφτατζόγλιο και έπαιξε τελικό με τον Ολυμπιακό στο Βόλο. Στον έχασε και τα δύο και εκεί βγήκε αυτό το... Να το. Να τη ρωτήσω με τα μάτια τα κρυσμένα. Περιμένατε να πάρετε, δεν θα σας δώσω Τσίπρα. Τα Τσίπρα θα λέτε και θα κλαίτε. Κορόιδα παοξίδες. Ποια θυσία έχει κάνει αυτή. Θα πληρώσουμε, λέει, τη ΔΕΗ, άσε ρε παιδί μου, γέμισε το ψυγείο, θα πάρουμε το επίδομα, θα πάρουμε 2-3 εκατοστάρικα, θα τη βγάλουμε. Πάρε, του κούλι, είναι και μικρά, περιστερίσια. Δεν έχει, μπορεί να σε γεμίσει γιαραστής, ο κούλις σου κάνει γιαραστής. Θα σου κάνει ο Τσίπρας. Λίγος, δεν ξέρει, δεν έχει. Πιο πολύ από τον άλλο. Καλά, ο άλλος δεν μπορεί καθόλου, ρε. Δηλαδή με το ζόρι μια φορά το μήνα και με άγχος και υδρώνει και κάνει και... Μετά τη δεύτερη, τρίτη προσπάθεια. Και μια πρώτη φορά μου συνέβη αυτό και αυτά. Πρέπει να είναι και μικρό... Μικροδείχνει το ύψος. Μικρό, ναι. Αλλά και ο Τσίπρας ψεύτικος, ρε φίλε. Τι έγινε, ρε παιδιά. Κάτι, νάτος. Ο Τσίπρας. Όταν πέρασα πήρα και... Τι κάτι λέει... Άντζελα κάτι λέει. Ο Πασχάλης, ο Ολυμπιακάρας. Στέλνει και μηνύματα, έμαθα να στέλνει και μηνύματα. Έχεις να μάθεις ακόμα, Πασχάλη. Λοιπόν, έχεις τη βαλίτσα γεμάτη πακέτο. Είπες τη βάζεις στο πίσω κάθισμα. Σου λέω το πρώτο σου λάθος, τη βάζεις πίσω. Μαζί με τις ομπρέλες, τις ψάθες, τις καρέκλες. Ψάθες, έχεις ένα μέρος που έχεις του Ερυθρού Σταυρού τα πρώτες βοηθείες. Τη ρεζέρβα. Και τα βοηθήματα της κοπέλας. Ναι. Πάντα τα έχεις εκεί, χειροπέδες, μαστίγια, αυτά, μάσκες που φοράνε κτλ. Εκεί, βέβαια, βοηθήματα εκεί. Εκεί τη βάζεις, να πούμε, και την αυτή να τη σκεπάζεις με τη ρεζέρβα από πάνω και την αφήνεις. Και την κόβεις για το ξενοδοχείο. Και λέμε τώρα, το λες την κοπέλα. Όχι. Με τίποτα. Ποτέ. Γκίχ, δηλαδή καλύτερα να πάρεις ένα ξηράβι και να κόψεις τη γλώσσα σου από το απειρίζα. Από τη ρίζα, από εδώ. Ναι, άστο, μετά να κάνεις, πώς κάνουν. Νοήματα. Με τα νοήματα να συνεννοείσαι. Φτάνεις ξενοδοχείο, τι κάνεις. Ανεβαίνουμε πάνω με την κοπέλα. Στάσου ρε φίλε, έχεις... Αφού τα είπαμε, αυτό το είπαμε. Είπαμε. Το είπαμε. Παίρνεις από πίσω την τσάντα με τα μαγιό, με τα αυτά. Τα βαριά έχω. Τα άλλα. Τίποτα. Τίποτα. Γκίχ. Ανεβαίνεις, έχεις κλείσει για 4 μέρες, είναι η δεύτερη μέρα αυτή. Ναι. Τι κάνεις. Μπαίνει αυτή να κάνει ένα μπάνιο. Να κάνει να φύγει η αλμύρα από αλμύρα πάνω. Τα μαλλιά. Σαμπάν, βγαίνει με έναν εγκλιζέ μετά έξω, κάνει τα μαλλιά τη. Σουφτή και τα λοιπά. Λοιπόν,
Μπαίνεις μετά. Εσύ το μυαλό σου που είναι. Στη βαλίτσα, κάτω. Στη βαλίτσα, τη βαλίτσα. Πώς θα μπορέσουμε να τη βγάλουμε από εκεί πέρα στη ζούλα και τι θα την κάνουμε. Να τη βγάλει στη ζούλα. Εκεί είναι το μυαλό σου, ε. Πώς θα βγει από. Τι θα γίνει με αυτή τη βαλίτσα. Όχι να βγει. Πώς θα. Τη βγάλει, θα την πα πού στο ξενοδοχείο. Την έχει από κάτω να κοιμάσαι. Μετά. Εκεί. Πρώτα απ' όλα ζητάει τίποτα εκεί που είναι. Όχι. Σου ζητάει λεφτά. Όχι. Σε φωνάζει. Όχι. Σου λέει έλα να μου πει ένα τραγούδι. Σου λέει έλα να με πάρει να πάω πιούμε ένα ποτό. Είναι στον καράζ του ξενοδοχείου του αμάξι, άρα δεν μπορούν να στο κλέψουν. Θα έχουμε κλείσει τη ξενοδοχείο με πισίνες, με τέτοια. Δεν μου λες. Τι θέλετε. Μήπως να είναι υπαίθριο το πάρκινγκ και από τη γρίλια ζουλά του που και που να βλέπεις. Δηλαδή να βγω να κάνω ένα τσιγάρο. Ναι, ναι. Το βράδυ με το ποτό έρευνα δούμε το φεγγάρι. Και να είναι το αμάξι κάτω το βλέπεις. Με το ασπράδι το ματιών σου. Το βράδυ πήγατε, φάγατε, κάνατε, δείξατε εκεί πέρα, βγάλατε τα μάτια σας, ήρθε το ξημέρωμα, πάμε στη θάλασσα. Ναι, ναι. Άντε πάλι. Αυτά, τις ομπρέλες, τα έτσι, τα ξέρω εγώ τι. Άμα σου ζητήσει τίποτα, βοηθήματα και αυτά, άστο μου, έχω σήμερα, είμαι στα τουζένια μου. Δεν μασάμε τίποτα. Δεν μασάμε τίποτα. Λοιπόν, κατεβαίνεις. Πας παίρνεις το αμάξι, την κόβεται για την παραλία. Πας στο ίδιο μέρος ή σε άλλο. Σε άλλο. Την πρώτη μέρα που πήγες. Σε αυτό που πήγα και τη δεύτερη. Πάλι εκεί, στο τρίτο. Ναι. Ναι. Πρώτα-πρώτα έχεις δει στη τηλεόραση, δεν έχει ακουστεί κουβέντα. Έχω δει ειδήσεις. Έχεις δει. Αν έλεγε, έβλεπες ότι εφοριακός τη στιγμή που πήγαινε να καταθέσει τις εισπράξεις της εφορίας στην τράπεζα, έχασε τη βαλίτσα, την πήγαινε στην αστυνομία. Ποτέ. Εγώ θα έστελα και ένα τηλεγράφημα καλά να πάθεις. Ποτέ. Εγώ θα του έστελα κάρτ ποστάλ από εκεί που θα ήμουν. Πάντως. Τίποτα. Κάρτ ποστάλ. Άστο να μην ψηλιαστεί τώρα. Είπα εγώ μια κουβέντα, το άρπαξε εσύ. Σου λέει γιατί με έστειλε ένα άλλο. Από την κουφάλα κάτι ξέρει. Άστο. Καμία γριούλα χείρα. Και γριούλα χείρα με 11 εκατομμύρια. Τι σοϊ. Τι σοϊ. Άντρα. Τίποτα γκίχ. Σε κανέναν. Ποτέ. Και. Βλέπεις εκεί που κάθεσαι, τρίτη μέρα πάλι στο ίδιο μέρος. Στο ίδιο και όπου βρεις πάρκιν το χώρις. Ας το. Μαζί με δεκάδες άλλα αυτοκίνητα που έχουν πάει εκεί. Δεν πηγαίνεις. Απομονωμένα κάπου. Όχι. Μπούγιο να υπάρχει. Μαζί με δεκάδες άλλους που ήταν και την περασμένη μέρα. Και ας το εκεί πέρα τα αμάξια. Και βλέπεις με το ασπράδι των ματιών σου κάποιους μπράβους του Μαρινάκη που ψάχνουν εκεί πέρα, γυρίζουν, κοιτάζουν να βρουν κάποια λεπτομέρεια. Θα πεις που ξέρεις ότι είναι του Μαρινάκη. Πες ότι έναν τον ξέρεις ρε παιδί μου, τον έχεις γνωρίσει στην Αθήνα μια φορά. Τον είχα δει σε κάτι βιντεάκι. Σε κάτι βιντεάκι, ναι, ούτε καν το γνώρισες. Μαζί με κάνα δύο-τρεις να πούμε άσβερκους και γυρίζουν εκεί πέρα και κοιτάζουν τον ξέρεις. Και ρωτάνε και... Και ψιλορωτάνε, κάπου φαίνεται βγαίνει μια φήμη ότι ψάχνουν κάτι. Κάτι ψάχνουν αυτοί, αλλά δεν λένε. Ψηλιάζει ότι είναι του Μαρινάκη η βαλίτσα. Θέμα πρώτο. Τι καλό έχουμε από αυτό. Τι καλό έχουμε. Ναι. Τον έχουμε στο χέρι. Σίος. Σίος το λέγανε το όχι ανάποδα παλιά οι μάγκες οι παοξίδες για να τα μαθαίνεις. Σίος. Όχι, σίο. Ναι. Ανάποδα, βάζεις και ένα σίγουρα και τον μπερδεύεις. Ναι. Χίος. Χίος. Τι. Θέμα πρώτον, έχεις καθαρή τη συνείδησή σου. Δε στεναχωριέσαι. Δεν κλαις ρε παιδί μου. Ρε μήπως δεν ήταν σωστό αυτό. Μήπως θα πάει να το δω και να τα κάνω. Δεν σηκώνε. Σηκώνεσαι να φύγεις την τρίτη μέρα, μια μέρα πιο μπροστά. Πάρα πληρώσεις να κάνεις, να δείξεις. Όχι. Όχι. Μακριά. Άρχισες και μπαίνεις στο όχι. Πνεύμα. Την κορόιδα, τίποτα. Τέταρτη ημέρα, κανονικά πηγαίνεις εκεί, πληρώνεις με κάρτα, με μπας. Έλα ρε τώρα, βγάλω ένα αυτό από εκείνο το. Όχι.
την κάρτα σου. Πληρώνεις, αφήνεις 3 ευρώ μπουρμπουάρ στην κοπέλα πάνω που σου καθαρίζει. Τόσο απλά. Τόσο. Μην δείξεις ότι είσαι απλό, ότι ξαφνικά να πούμε είσαι. Και την κόβεις για τη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνοντας, αφήνεις την Κατερίνη την κοπέλα, γιατί είναι από την Κατερίνη. Από την Κατερίνη, ε? Ναι. Πω, θα μας κυνηγάει και ο Κώστας. Έχεις περάσει όμορφα. Ναι. Και φτάνεις σπίτι. Στους γονείς το λες. Δύσκολο. Ας το σκεφτούμε και να το πούμε μετά το διάλειμμα. Ας το κάνουμε έτσι. Θα το συνεχίσουμε. Την κοπέρα τη πέρασε καλά και βγαίνει καλή. Ναι. Την κρατάς ή... Τι στέλνεις αδιάβαστη. Τι είναι αυτό που έβαλες ρε Χριστάρα? Μας το ζήτησε ένας φίλος, ένας πολύ καλός φίλος. Ναι. Είναι παραγγελιά και το, το αφιερώνουμε. Άντε να το αφιερώσουμε. Τραγουδάρα ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Καλά, η Άτζελα είναι πριγκίπισσα. Εντάξει τώρα. Την πήρε η... Μεγάλωσε και όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος θα έπρεπε να βγάλει μια άλλη εικόνα. Εντάξει. Κοιτάξτε, δεν κρίνουμε. Όταν κρίνουμε καλλιτεχνικά, κρίνουμε με βάση τη φωνή και το ρεπορτόριο του κάθε καλλιτέχνη. Άμα κρίνουμε με βάση τον άνθρωπο, είναι πάμε σε άλλα επίπεδα κουβέντας. Αλλά σίγουρα οι καλλιτέχνες πάνω απ' όλα πρέπει να είναι και άνθρωποι. Πρέπει να βγάζουν μια σωστή εικόνα προς το έξω, είτε έχουν δημόσιο λόγο πάνω απ' όλα και αποτελούν ίσως και πρότυπο. Έτσι, πρότυπα πράγμα. Για κάποια παιδιά. Έτσι, έτσι. Και θα έπρεπε να την κρατήσει αυτή την εικόνα. Που τώρα να βγαίνεις και μου κάνεις την μπεμπέκα δεν γίνεται ρε Άτζελα, είσαι 70 χρονών. Πόσο? Φτάνει. Πόσο δεν είναι 60? Δεν είναι και παραπάνω. Πάνω από 60. 70 πλάς. Έλα ρε. Α, το δω. Α, το δεις. Για δες την. Α, το δω. Έχω μια μικρή έτσι πεποίθηση ότι είναι λίγο 70, πάνω από τα 70. Να είναι πάνω από 70. Η κυρία Άτζελα. Εγώ αυτό νομίζω. Φωνή. Φωνή καμπάνα, αυτό δεν. Κανένας δεν το αφισβητεί. Σε καμιά περίπτωση. Πού βρισκόμαστε λοιπόν? Έχουμε φτάσει στο σπίτι με τη βαλίτσα και όπως είπα προηγούμενα, όταν δίνεις συμβουλές να αποφεύγεις, εκτός άμα είναι πολύ δικός σου άνθρωπος. Ναι, υπάρχει καλά. Να πούμε και ένας μεγάλος τραγουδιστής, υπήρχε δεν νομίζω να ζει, λεγόταν Αναγνωστάκης και είχε βγάλει ένα τραγούδι για συμβουλές. Ας το ακούσουμε. Δώστε μου 2 λεπτάκια μόνο. Μη σου δώσω και 3 ρε φίλε. Δώστε μου 2 λεπτάκια γιατί ο υπολογιστής μας κάνει κάτι περίεργα. Κουφάλα υπολογιστή, θα την πληρώσεις εσύ σήμερα. Πάμε. Πάμε με συμβουλές. Και επειδή εμάς μας ενδιαφέρουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, θα πάρουμε μία από τις 3 έτσι εντελώς τυχαία. Πόσο είναι, 62, 59, 65. 65, μια χαρά είναι. 54. Μια χαρά είναι. Ατζελάρα. Πρώτον δεν θα τη μιλάς. Πάμε λοιπόν. Να πάρουμε τυχαία μία από τις 3 ομάδες της Θεσσαλονίκης μεγάλες. Είπαμε και οι άλλες 2 δεν είναι λίγες, και η Καλαμαριά και ο Μακεδονικός. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες ομάδες της Θεσσαλονίκης, αναλόγως τώρα με τη δυναμική της, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή κτλ. Ας πάρουμε τώρα την ομάδα που πρωτοπορεί, τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Για να δούμε λοιπόν τι συμβολή μπορούμε να δώσουμε. Το είδες χθες το μάτς? Όλο. Εδώ ήμουν. Α, από εδώ το είδες. Εδώ ήμουν, με τον Δημήτρη τον Αναξή και τον Κωνσταντίνο Παπαδομονολάκη. Αγία Τριάς. Μια χαρά. Για βάλε μου λίγο μέσα, εγώ που δεν το είδα υποτίθεται το μάτς. Τι ακριβώς είδες? 3 κυριοθέτα γκολ. 3 κυριοθέτα γκολ ως offside, τα 2 σωστά. Το δεύτερο του Σβιντέρσκι και το δεύτερο χρονικά, εγώ έχω μια ένσταση. Είναι πολύ δύσκολη φάση. Μιλάμε στα εκατοστά, παίζουμε στο εκατοστό. Στο ένα εκατοστό όσον αφορά αν είναι πιο μπροστά. Ο ώμος, όχι το πόδι του Σβιντέρσκι, μιλάμε για τον ώμο. Αν είναι λίγο πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό της Ξάνθης. Δηλαδή τον γκολ που έφαγε σε πέρσι με τον Άρη και σε σοφάρισε ο Άρης το 90 στο 85, πόσο σου φάρισε, που ήταν χιλιοστό εκείνο. Γιατί λες ότι ήταν offside? Όχι, εκείνο ήταν λίγο, αλλά ήταν ξεκάθαρο. Του Σβιντέρσκι δεν ήταν ξεκάθαρο.
Με το εκατοστό παίξαμε. Μάλιστα. Εκείνο ήταν ξεκάθαρο offside. Εάν ήταν ο αγώνας πυρικός δοξαδράμας. Να. Και ήσουν εσύ στο ΒΑΡ. Να. Τι θα έκανες? Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι δεν θα το ακύρωνα. Δεν θα το ακύρωνα. Είναι πολύ δύσκολη φάση. Πρόσεξε τώρα τη διαφορά. Παίζει στο Ολυμπιακός με τη Λάρισα. Λάρισα Ολυμπιακός. Να. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει δύο γκολ ακόμα και να, τα δύο offside πεντακάθαρα. Και βγαίνει ο Σάββας ο Θεοδωρίδης στο τέλος του αγώνα, παρόλο που ο Ολυμπιακός κέρδισε με αβαβά πέναλτι. Ένα πέναλτι που το έδινες, δεν το έδινες. Εκεί το έδωσε Βούλα με τη μία. Και διαμαρτύρεται για τα δύο γκολ που το ακυρώσανε. Και λέει ότι αν δεν ήταν το ΒΑΡ θα τα ακύρωνες. Ήταν οριακά και τα δύο. Να. Αλλά ξεκάθαρα offside. Ωραία. Στον ΠΑΟΚ όμως εχθές δεν ακούστηκε και τίποτα. Ούτε καμία διαμαρτυρία, ούτε διαμαρτυρηθήκαν οι παίκτες. Ούτε. Γι' αυτό δεν είναι το ΒΑΡ. Γι' αυτό δεν το βάλαμε το ΒΑΡ. Για να ξεκαθαρίσει τέτοιες φάσεις. Και σωστά λέω εγώ, ακυρώθηκαν και τα δύο, αν θέλετε και τα τρία. Γιατί αν ο διαιτητής αποφάσισε ότι ήταν offside, ήταν offside. Εμείς τι να κάνουμε. Είδα και το ΒΑΡ. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Ότι το δικό μας ΒΑΡ του ΠΑΟΚ TV, επειδή είναι παραγωγή του ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η εικόνα που φτάνει στα αποδυτήρια των διαιτητών και, και στους δέκτες των τηλεθεατών, έχει γραμμή. Πρώτον, το δικό μας ΒΑΡ. Και δεύτερον, επειδή σκούζανε όλοι, ανεξαρτήτως κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά, σκούζανε όλοι τι, πόσο ακριβοδίκαια θα είναι η παραγωγή του ΠΑΟΚ TV. Είδατε, κύριοι, τρία γκολ μου ακυρώσανε χθες. Από έναν διαιτητή ο οποίος ήταν άριστος. Μου άρεσε η διαιτησία του. Καλώς δεν έκανε λάθη. Δεν έκανε λάθη. Ο Καρπούζης στη μέση ακριβώς. Δεν έκανε. Δεν χαρίστηκε πουθενά. Για πες μου κάτι τώρα. Δεν ήταν προκλητικός. Δεν ήταν απέναντι αυτό, ρε μεγάλη. Στο χέρι του αμυντικού της Ξάνθης, δηλαδή. Χερούκλα, όχι χέρι. Ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Γιατί δεν το έδωσε το πέναλτι? Και αν ο αγώνας έλεγε 0-0, σήμερα δεν θα σκούζατε στις παοξίδες? Όχι για τα τρία γκολ. Εννοείται. Αλλά το πέναλτι ήταν πεντακάθαρο. Και ο καινούργιες εντολές της UEFA είναι ότι οποιοδήποτε επαφή με χέρι το οποίο είναι απλωμένο και δεν είναι κολλημένο επάνω στο σώμα. Εδώ για τον αγώνα που χτύπησε με τη Λάρισα, βγήκε εκείνος ο Κούγιας, ο παπάς εκείνος, ο αχάριστος. Αλλά τι να σε κάνω, ρε Ιβάν, να σου δώσω συμβουλή. Δηλαδή, πας και τους δίνεις δυο παίκτες. Οι βλάχοι εκεί που τον κυνηγάνε, ξέρεις θα πει βλάχος. Είδες βλάχο, λες είδε πρώτος. Είναι, ξέρουν τι κάνουν οι βλάχοι. Έχουν αυτά που έχουν. Γιατί είναι κουφάλες οι βλάχοι. Είναι φιλοχρήματοι και ρίχτες. Τώρα θυμήθηκαν τραγούδι. Ο Παπατζής και ο Βλάχος. Ο Παπατζής και ο Βλάχος. Δεν το ξέρετε? Χίος. Θέλω να το ακούσω. Το αφιερώσουμε στους Βλάχους. Ο Παπατζής και ο Βλάχος. Τους πας στους Βλάχους. Δεν έχω. Αν εξαιρέσεις. Πάω όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φιλή, αρκεί να είναι ντόμπροι και ειλικρινείς. Στην οι βλάχοι, ναι, στην πλειονότητά τους, στην πλειοψηφία τους, είναι ρίχτες. Τι είναι? Ρίχτες. Δηλαδή? Σε ρίχνουν. Στη μοιρασιά, στη συμφωνία, τα γυρίζουν, τα κάνουν, τα δείχνουν, αθετούν το λόγο τους. Το μόνο που τους σώζει, ξέρεις ποιο είναι? Ότι οι μεγαλύτεροι εθνικοί ευεργέτες της Ελλάδος ήταν βλάχοι. Από ποια άποψη? Ευεργετήσαν την Ελλάδα. Κάνανε δωρεές, παράδειγμα τους χάρη το... Άντερα, το Παναθηναϊκό στάδιο, το Καλιμάρμαρο που λένε, το έκανε ο Αβέροφ. Ναι. Ο οποίος ήταν Αλεξανδρινός. Βράχος πήγε στην Αθήνα, στην Οδό Αθηνάς. Πέφτει μες στους παπατσίδες, βρε ο φουκαράς. Πώς μου ξέφυγε αυτό? Πάνω Σαρβανίτης. Πέφτει μες στους παπατσίδες. Του ψήρισα το βλάχο. Επειδή είναι βλάχος όμως. Ναι, για να δείτε.
Στην Αθήνα. Θα το προχωρήσω λίγο. Όχι ρε, τρελάθηκες ρε, εγκληματία. Πες μας βλάχο, πες μας βλάχο, που είναι ο παπάς. Πούντος νάτος, πούντος νάτος, νάτος ο παπάς. Πες μας βλάχο, πες μας βλάχο, που είναι ο παπάς. Πούντος νάτος, πούντος νάτος, νάτος ο παπάς. Ενώ οι βλάχες δεν είναι τέτοιες. Ειδικά τα γαϊκοπαιδιά. Μετά λέει κάτι καλύτερο. Έχει μελωδία τώρα λίγο. Είναι από το δίσκο Τα Παγορευμένα Ζεϊμπέκικα. Έτσι. Να τα λέμε λίγο κι αυτά. Και λέει. Μα ο βλάχος δεν μασάει. Είναι πονηρός. Γιατί. Από ζωή παπατσιδών. Εδώ θα με επιτρέψεις να έχω τις αμφιβολίες μου. Από ζωή παπατσιδών. Την κουφάλα του βλάχου. Σε βλάχο πας να παίξεις παπά. Σε βλάχο. Μα ο βλάχος δε μασάει. Είναι πονηρός. Τους έκανε τους παπατζίδες κύριο Γιώργο Βλάχος. Τους τα πήρε όλα. Έλα ρε. Τους έχδισε. Άμα ήταν από... από ζωή παπατζίδων. Νάτος, νάτος ο παπάς. Δεν θα έκανε καλούς αβανταδόρους. Δεν υπάρχει παπατζής χωρίς να έχει αβανταδόρους δίπλα. Ένα-δυο αβανταδόρους οι οποίοι τη στιγμή που πάει να δεις να δείξεις κάτι, έχουν, ναι, ναι, ναι. Έχουν πέσει από πάνω και στα έχουν γυρίσει. Και φτάνουμε στο τέλος της ιστορίας μας που λέει ο βλάχος τη χιλιάδα βρίσκει τον παπά. Κι απ' τους παπατζίδες όλους παίρνει τα λεφτά. Γεια σας. Πάλα κολόβλαγε. Κι απ' τους παπατζίδες όλους παίρνει τα λεφτά. Βάζω βλάχος τη χιλιάδα βρίσκει τον παπά. Πες μας βλάχο, πες μας βλάχο, που είναι ο παπάς. Ούντος νάτος, ούντος νάτος, νάτος ο παπάς. Πες μας βλάχο. Μπράβο ρε Χριστάκη, πες μας βλάχο. Πολύ ωραίο τραγούδι μας έβαλες. Λέει μια ιστοριούλα. Πολύ ωραία ιστορία. Νάτος, πούντος, νάτος, νάτος ο παπάς. Πού βγήκε ο παπάς? Τι εννοείς? Ποιοι είναι αυτοί που βγάλαν τον παπά? Πού βγήκε, σε ποια πόλη? Πόλη. Το ξέρω αυτό αλλά δεν το θυμάμαι. Όμορφη. Ναι. Δεν έχει θάλασσα. Ναι. Οι γυναίκες τους αρχόντισες. Ναι. Δεν σε παραμυθιάζουνε. Ναι. Οι άντρες ψιλοκουφάλες και γλετζέδες, κουμαρτζίδες. Κουμαρτζίδες, ναι. Παπατζίδες, μπουζουκόβοι, πλούσια η πόλη. Στην καρδίτσα στα τρικάλα. Χίος. Πλούσια η πόλη. Ναι. Φτωχός ο κόσμος γιατί τα τρώνε τα λεφτά. Ναι. Και καλοί μάγκες. Δεν είναι ρίχτες, αλλά είναι κουφάλες. Πού είναι αυτή η πόλη, γεωγραφικά? Έλα. Γεωγραφικά, Μακεδονία, Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη, τι? Κοίταξε, κριτική άστος δεν είναι ούτε καν, ας πούμε. Απόκλεισε την Κρήτη και τα νησιά. Να. Πάμε τώρα, όπως σου τα είπα, θα μπορούσε να είναι Αργύτες. Να. Αλλά ούτε συζήτηση. Όχι. Όλη η Πελοπόννησο είναι δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Πάμε στους Θεσσαλούς. Φέρονται τόσο κολόβλαχοι που είναι από μακριά που δεν μπορούν να έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Πας Καρδίτσες, αυτά, Τρίκαλα. Πρέβεζα, Τρικαλινή, καλά παιδιά. Δεν λέγονται, ναι. Η Τρικαλινή είναι καλά παιδιά. Τρικαλινή.
Η Λαρισσία είναι 5,5. Οι Καρδιτσιώτες είναι στην κοσμάρα τους, βουνίσχοι. Χασικλίδες τεράστιοι, τεράστιοι χασικλίδες αυτοί που σου λέω. Α. Ναι, βέβαια, καλλιέργεια και εμπορία. Σου αποκλείω και την Ήπειρο. Και τι έμεινε, κύριε Γιάννενα, να ας πούμε, Άρτες, Άρτες είναι Μέτσοβο καθυστερημένη. Πρεβεζιάννη κουφάλες στους περισμάκια από μακριά. Δηλαδή δεν καλά παιδιά. Ξέρουμε που πρέπει. Πύργους αυτούς ούτε να τους δω μπροστά μου. Έμεινε Μακεδονία και Θράκη. Θρακιώτες, πας Θράξ Βλάξ. Ας τους να πούμε, πιάνεις τώρα τη Μακεδονία. Στα Σέρα πάντα. Σερέ είναι λεβεντόπεδα. Ναι. Οι Σερές είναι αστέρια. Δουλευτάριδες. Οι πιο πολλοί ταξιτζίδες είναι Σερέοι. Ναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είναι έξω καρδιά. Καλλιεργημένοι και καλοί άνθρωποι. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι. Τότε εκεί στα μέρη μου. Πού στο Κιλικής. Ο άτερο τρίτσι, κλικισιώτη, αυτά τα κουνάβια τώρα. Τα καλά. Πάμε σε διάλειμμα με σπα στα νεύρα. Πέφτει με στου παπατσίδε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. 2-31-0 287-888. Ανοίγουμε σιγά σιγά γραμμές και για το λαό. Από πού. Ποιοι είναι η πόλη που είχε και έβγαλε τους παπατζίδες και τους τομπολατζίδες και τα τόμπολα. Φυσικά υπήρξαν και ακροατές. Ο φίλος ο Πασχάλης είναι ο πρώτος που το βρήκε. Λοιπόν, τι είδες το χθεσινό το μάτς? Τι είδα? Εντάξει, είδα ένα ΠΑΟΚ ο οποίος δεν απειλήθηκε καθόλου, είναι αλήθεια. Δεν δέχτηκε κάποια μεγάλη φάση από την Ξάνθη. Επίσης η ομάδα έδειξε ότι είναι καλά επιθετικά με 24 τελικές. Από αυτές οι 12 ήταν στην εστία. Αλλά εντάξει, επειδή η μπάλα είναι γυναίκα και ξέρουμε αν η γυναίκα πεισμός και πει ότι δεν μπαίνω σήμερα. Άμα σου πει η γυναίκα ότι όχι, δεν. Εγώ σήμερα δεν, ρε παιδί μου, δεν θα μπει. Οι Ολυμπιακοί που τις βιάζουν. Τι μέσα τις κουφάρες. Ναι, σου λέει δεν μπαίνεις. Α, δεν μπαίνω, σε βιάζω. Μέσα. Μέσα τις κουφάρες στους Ολυμπιακούς. Εντάξει. Για τη σύνδεση που κατέβασε, τι έχεις να μου πεις? Λέγαμε εδώ ήμασταν και λέγαμε ότι μπορεί να βάλει και το Μαουρίτσιο. Σας το είχα πει. Ναι. Ότι μπορεί να βάλει το Μαουρίτσιο. Ναι. Τον έβαλε το Μαουρίτσιο, έβαλε και το Βιερίνια. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα να δω και τους δύο στην αρχική δεκάδα. Και τον Μπέλκα. Και τον Μπέλκα, ναι. Ο Μπέλκας είχε να παίξει. Από το παιχνίδι καιρό. Στο Βόλο. Αρκετό καιρό. Που έβαλε αλλαγή. Εκείνο το γελίο το πέναλτι. Δεν έχω ξαναδεί πιο γελίο πέναλτι. Και σε έναν αγώνα που είναι 1-0 μόνο. Ναι. Και παίζει εκτός έδρας. Και σου δίνεται η ευκαιρία, ενώ γυρίζει, έρχεσαι από αρκετή μεγάλη αποχή και κάθεσαι και μου βαράς Πελκίνιο με αυτόν τον τρόπο πέναλτι, εγώ δεν σε ξανά αφήνω να βαράς πέναλτι. Δηλαδή τι πήγε να κάνει? Και άμα δεν κινιόταν καθόλου τερματοφυλάκας. Το ρισκάρισε εκεί, κύριε. Γιατί να το ρισκάρω, ρε μεγάλε? Δεν σε έβαλα το ρισκάρισε, έβαλα να το βάλεις. Τι πάει να μου πουλήσεις, μωρί, κορόιδο Πέλκα. Κορόιδο! Το θέμα είναι ότι μπήκε χθες και έπαιξε καλά. Βεβαίως είχε δύο δοκάρια. Και θέλω να μιλήσουμε για τον Μπέλκα. Και το οποίο θεωρώ μεγάλο ταλέντο. Και, και τον αγαπάω. Να δείτε πώς κάθονται οι καταστάσεις. Μπαίνει ο Μπέλκας, βασικός μετά από πάρα πολύ καιρό. Έχει δύο σουτ, βρίσκει και τα δύο στο δοκάρι. Ναι. Και μπαίνει ο Μπίσεσβαρ και στην πρώτη που ήταν κακός, τρώει πάγκο. Και στην αλλαγή που μπαίνει ο Μπίσεσβαρ και αντικαθιστά τον Μπέλκα, βάζει γκολ. Πάμε, πρώτο σουτ. Πάμε στην γραμμούλα. Ορίστε. Έλα ρε και εργομενέτε εδώ πέρα. Καλά ρε, χθες με πήραν από την Αθήνα, διαμαρτυρηθήκαμε. Καλά το άκουγα ρε, σε έχω πει ρε, εντάξει δεν είμαι σε τόσο καλή κατάσταση και όταν δεν είμαι σε καλή κατάσταση δεν παίρνω και λέω τώρα άσε, μόνο θα τον ακούω, αλλά σας ακούω εντάξει. Να ξέρουν όλους τους αγαπάω, τους έχω μέσα στην καρδιά μου, είμαστε μια οικογένεια, είμαστε μια παοκάρα, γουστάρα. Με πονάμε, κλαίμε, δακρύζουμε, αυτά νιώθεις με τον ΠΑΟΚ να πούμε, έτσι είμαστε εμείς οι ΠΑΟΚ σύνδεσοι. Λοιπόν, κοίταξε να σε πω τώρα, τι να μιλήσουμε για το παιχνίδι το χθεσινό.
Για όλα ρε φίλε, ό,τι για όλα λοιπόν, επειδή σ' ανάφερες πριν την Αγία Τριάδα, οι Άγιοι, πρώτος είναι ο Γιώργης, μετά ο Νικόλας και μετά ποιος ο Άγιος Δημήτρης. Ναι. Να σε θυμίσω να πούμε και δύο κουβέντες να πούμε. Την ημέρα του Αγίου Νικολάου έγινε ένα μεγάλο πατατράκ να πούμε, που παραμίλησε όλη Ελλάδα, ήταν 6 Δεκεμβρίου το 6-1. Στο γάβρο που τον έκανα σεξι. Τέτοια ομάδα είμαι εγώ. Αυτό ήταν το Αγίου Νικολάου, το θυμούνται όλοι. Και όταν θα έρχεται ο Άγιος Νικόλαος εκείνη η μέρα, ο προστάτης του ναυτικού και της τρικυμίας και του τσουραμιού, έγινε ένα τσουνάμι στις Σέρες εκεί πέρα, χάθηκε μπάλα, έχασε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Χάσαμε σε κάποια στιγμή, Γιώργο, γιατί ήμουν μέσα στο παιχνίδι, χάσαμε το λογαριασμό. Αλλά αναρωτιόμασταν μεταξύ μας πόσο είναι το σκορ, δεν το πιστεύαμε, Γιώργο. Τσιπιόμασταν. Μήπως είναι όνειρο, μήπως είναι αλήθεια, είναι ψέμα αυτό που ζούμε. Τέτοιο πάγο. Κουσάρουμε. Και αυτός ο πάγκος μας με τέτοια αποτελέσματα μας τρέλανε, μας πήρε τα μυαλά, αυτά θυμόμαστε, αυτά θα γουστάρουμε και αυτά θα ξαναζήσουμε, Γιώργο. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι η πραγματικότητα της ζωής, είναι η τρέλα της ζωής. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι το χθεσινό. Κοίταξε να δεις, ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, μ' ακούς, Γιώργο? Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ήταν καλός ρε παιδί μου. Απλά είναι φλίαρος να είναι ουσιαστικός. Θα μου πεις τώρα όταν έχεις 3 δοκάρια, 3 κυροθέτα γκολ, αφού βάζαμε γκολ και λέμε θα μετρήσει αυτό. Βάζουμε το επόμενο, λέμε θα μετρήσει αυτό, αφού δεν ξέραμε αν θα μετρήσει. Τι εδώ, πέσαμε τόμπολα, τι μετράει και τι δεν μετράει, δεν ξέραμε τι γίνεται να πούμε. Και εντάξει, απλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πιο ουσιαστικός και σοβαρός. Την ευκαιρία να την κάνει γκολ, θα μου πεις στο δοκάρι. Τι να κάνει τώρα, δοκάρια έχει ρε φίλε, τι να κάνει. Τρία δοκάρια, βάζω δοκάρια και μέσα ρε. Δοκάρι και μέσα, τέλος πάντων. Και όσο για τον Πελκίνιο που είπατε, ρε Πελκίνιο, έχεις να παίξεις τόσο καιρό, σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις και με κάνεις το 0-0 αυτό το τετατέτ. Ρε πλασάρισε, κάνε, ξέρεις μπάλα, ταλέντο είσαι, κοντρολάρισε, κάνε την προσπίση, κάνε, βάλε το μυαλό να δουλεύει. Μην κολλάει το μυαλό και τη στέλνεις επάνω του. Τρολαθήκαμε και τη στιγμή με το που το χάνε κύριο Πέλκας, είχαμε τα τρία δοκάρια, είχαμε τα τρία κύριο Θεν. Χάρηκε αυτή την ευκαιρία, λέμε δεν θα κερδίσουμε σήμερα. Λέω σήμερα είναι η μέρα μας να πούμε να κλάψουμε μετά από τόσο καιρό. Και αλλά κάτω να πούμε, στο Καραϊσκάκι εκεί στα τελευταία λεφτά και εκεί έχασε γκολ. Έχασε, αλλά δεν ήταν έστω το χθεσινό. Το χθεσινό είσαι μέσα στην Τούπα, μέσα στην έδρα σου, μέσα στον κόσμο. Καίγεται ο ποπός μας, καίγονται τα κάγκελα. Αφρίζουμε, ουρλιάζουμε, άντε να πει το κόλλα. Και χάρη σε αυτή την ευκαιρία και με το που σε κάνει αλλαγή μπαίνει ότι εκεί το να πούμε και κάνει το 1-0. Αμά, να ξελασπώσουμε, να ξελασκάρουμε. Μην μας κάνετε καρδιάκους, μην μας κάνετε να ψοφίσουμε μέσα στο κήπεδο. Μην κάνετε τα απλά δύσκολα ρε. Τα απλά με στην Τούμπα είναι πολύ απλά. Ένα κέρα κάνουν δυο. Να το πετάς δυο κολλάκια και αντεγιά. Μην μας τρελαίνουν τα μυαλά μας. Α, πάθουμε να έχουμε καμιά απώλεια, Γιώργο, σε κάθε τέτοιο παιχνίδι. Και αυτοί οι δύο βαθμοί στο τέλος να κάνει την πρόσθεση και να χάσει το πρωτάθλημα για δύο βαθμούς. Να πάμε να αυτοκτονήσουμε όλοι στο τερμαϊκό μετά. Και να γελάει ο Πασχάλης και ο κάθε Πασχάλης και ο κάθε Χαμπουζιάρης. Ας τους δώσουμε αυτούς το δικαίωμα να χαίρονται για εμάς με τη δικιά μας τη μαγιά. Με τη δικιά μας την υπερηφάνεια, με τη δικιά μας την αξία. Παρόλο που μακυρώσαν όμως και το ένα τα πέναλτι δεν τα είδα καλά στη τηλεόραση. Το πέναλτι γιατί... φίλε έπρεπε να το δώσει. Εντάξει, για τα άλλα τα δύο ήταν offside. Το τρίτο ήταν αμφισβητούμενο. Το δίνεις, δεν το δίνεις, αλλά το πέναλτι και δεν το δίνεις. Γιατί δεν το δίνει, γιατί να πάω να το φάμε, ό,τι μπορούμε να το φάμε. Γιατί ο ΠΑΟΚ να πούμε, τρελαίνονται οι διαιτητές, γιατί ο ΠΑΟΚ μας έφερε ξένους διαιτητές, μας κόβει το ψωμί, μας κόβει το μεροκάμενο. Σωστά, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ψηλά. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ότι οι αυτό είναι το πρώτο, ρε Γιώργο. Η διαιτησία είναι εναντίον του ΠΑΟΚ. Τους κόψαμε τη μάσα. Αλλά εσείς αν θέλετε μάσα, θα είστε δίκοι, θα είστε σωστοί. Εγώ ήθελα να φέρω ξένους διαιτητές, ρε. Αλλά αφού με τρώτε μια ζωή, τι να κάνω, αγανάκτησα. Αν δεν έφερα ξένους διαιτητές, ρωτάω τους διαιτητές, θα έκανα το περσινό το θαύμα, θα έπαιρνα πρωτάρολο, θα έπαιρνα κύπελο, θα είχα το αίτητο. Μόνο με τους ξένους διαιτητές. Αφού δεν έχετε την διαιτητεύσετε. Ο άλλος ο Χέσης να πούμε, ο Κουμπαράκης να πούμε, δεν πήγε στο ΒΑΡ να δει το πέναλτι του Μποράλης, ρε. Τόσο φοβισμένοι, τόσο χεσμεντέλη. Εχθές στον αγώνα με τον Πανετολικό,
Γίνεται σε έναν παίκτη του Ολυμπιακού, με διαφεύγει ποιος ήταν τώρα, για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το ναι. τυχαρι... Μέχρι ο σπίκερ που μετέδιδε τον αγώνα, που έκανε ναι. την μετάδοση του αγώνα, είπε ότι εδώ σε... ποιος ήτανε, μάλιστα, ότι εδώ ο διαιτητής το χαρίστηκε. Δηλαδή ήταν, έτρεμε ο άνθρωπος. Βρε, δεν μπορούν να διαιτητεύσουν. Η διαιτησία μια ζωή από ανέκαθεν έκανε κουμάντο η Αθήνα. Εκεί βγάζαν προέδρους, αντιπροέδρους, ποια επιτροπή θα είναι που θα ελέγξουν τους διαιτητές, που θα προάγει τους διαιτητές, είναι η Αθήνα. Και όταν ακούνε Αθήνα οι διαιτητές είναι κλάιμαλ, τίποτα, να μην τους πειράξουμε, έτσι είναι η νοοτροπία τους, έτσι είναι μαθημένοι. Και αυτό το κατεστημένο πάει να το σπάσει εδώ και δύο χρόνια, και παρόλο που το σπάει δεν μπορεί να το αποτελειώσει, ρε παιδί μου, δεν τελειώνει. Δηλαδή αυτή είναι λεραία ύδρα, κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνουν δύο. Δηλαδή θέλει μεγάλη μάχη για να σπάσει αυτό το κατεστημένο. Και παρόλο αυτό, επειδή είμαι ΠΑΟΚ, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, δεν τρομάκια από κανέναν. Είμαι, έχω περηφάνεια, έχω λαό, έχω τα... Τρώω τσιμέντα, τρώω κάγκελα, τρώω κρύο, τρώω ΠΑΟΚ και ξέρω ψωμί και τι δεν έχουμε φάει για αυτή την ομάδα. Κλάψαμε, πονέσαμε, τελικούς στις Αθήνες, στη Σιχαβούζα, ΟΑΚΑ, ΜΟΑΚΑ, Φιλαδέλφης, Καραϊσκά, και ταλωνίσαμε, ταλώσαμε όλα, ρε, κρυβόντουσαν. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Και παρόλα αυτά, εκεί πέρα όπου μπορεί να με φάνε, θα με φάνε, ένα παιδί μου. Δεν βάζω μυαλό. Κόντρα εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ. Ρε, μην πάτε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ελάτε με τον ΠΑΟΚ να φάμε το σύστημα, ρε, αυτό το βρώμικο σύστημα. Αυτό λέω και εγώ, ρε φίλε. Απορώ πως αυτοί που ετοιμάζονται και έχουν βλέψεις, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, είναι με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, δεν έρχονται με τον ΠΑΟΚ να τον φάμε, να ξεπλαβήσω τόπος. Ναι, έχουν κολλημένα μυαλά, τρώνε μαγιά, ρε, τρώνε μαγιά, γι' αυτό είναι η διαφορά μας εμείς με αυτούς. Εγώ μαγιά από τους ποπόμακες δεν τρώω, από τους διριντάχτηδες, γιατί εγώ είμαι γεννημένος, μαθημένος στους δρόμους να τρέχω, να ουρλιάζω, να φωνάζω για την ομαδάρα μου, για το είδωλό μου, για την πατρίδα μου, για την καρδιά μου, γιατί αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μας η ίδια. Εκφράζει ο ΠΑΟΚ, εκφράζει την ίδια τη ζωή. Ο ΠΑΟΚ για μένα, ο Υπουργός Παιδείας, έπρεπε να είχε βάλει μάθημα στα δημοτικά σχολεία το μάθημα ΠΑΟΚ, που σημαίνει αξία. Μαγιά, τρέλα, δεν μασάω, σας πατάω, σας στείλω, σας εξαφανίζω. Έλα. Ναι, ρε, μιλάω. Έλα, τέλειωνε, γιατί είναι γεμάτο το κέντρο. Λοιπόν, να τελειώσω. Εκτός ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, αλλά κάνει τα εύκολα δύσκολα, είμαστε σε καλό timing. Το πρωτάθλημα εγώ πιστεύω είναι δικό μας, δεν το χάρα αυτό το πρωτάθλημα, Γιώργο. Το πάνε να λέει Μαρινάκης, δήλωσε, έκανε, έρανε, αυτό είναι δικό μου, λέει το Ολυμπιακό. Πιανού Ολυμπιακού, θα φας μια πατάτα, θα έρθει στην Τούπα και θα φας μια τέτοια πατάτα, θα είναι, τι να σε πω, πατάτα, τι φαγητό καλά έχει με πατάτα. Φρικασέ, μάμπαλ, τι ξέρω, εγώ ένα τέτοιο πράγμα. Κατσικάκι στο φούρνο με πατάτες, έφυγες, γεια σου με ένα τάκο. Κατσικάκι στο φούρνο με πατάτες και ο Πασχάλης να κοκκινήσει από το κακό του. Λοιπόν, Πασχάλη, και στον κάθε Ολυμπιακάκι του Αγίου Νικολάου θα πηγαίνετε να ανάβετε ένα κεράκι, είναι μεγάλη μέρα δικιά σας που φάγατε τέτοια ξεφτύλα που, Γιώργο, να σε θυμίσω και να το ξέρουν και όλοι, η μεγαλύτερη ήττα που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, αυτός ο Ντεμέκ Κάλπικος, υπερπρωταθλητής, ήταν την εξάρα που έφαγε μέσα στις Σέρες, στην πατρίδα μου, γιατί είμαι και Σέρεος. Έτσι είμαστε εμείς οι Σέρεοι. Είμαστε και ωραίοι και την κοιντάκηδες τους κάνουμε και χοροπηδάνε. Τα καλύτερα, παιδιά. Γεια σου, Πασε, γεια σου, Μενοτάκο μου, γεια σου, φιλάρα. Και ορίστε ο επόμενος. Καλησπέρα, Γιώργη. Γεια σου, κύριε φιλάρετε. Τι κάνεις, Λεβέντη μου. Δόξα τω Θεώ. Ξέρεις, τώρα την πρωτοχρονιά έχει το πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Ναι. Παλιά, γιατί τώρα δεν γίνεται όπως παλιά, αγόραζαν όλοι. Όλες οι οικογένειες αγόραζαν από ένα, δύο, όσα μπορούσε ο καθένας. Και το βάζα και στην εικόνα. Ναι, μπράβο. Και λέγανε τώρα πρωτοχρονιάτικο λαχείο, κάτι μπορεί να γίνει και τα λοιπά. Ακριβώς όπως εκείνη την εποχή που σκεφτότανε κάποιος και έκαναν και μάλιστα διάλογο εκεί στην οικογένεια μεταξύ τους, αν κερδίσουμε τι πρόκειται να κάνουμε. Αν κερδίσω το λαχείο θα πάρω εκείνο, θα βοηθήσω τον άλλον, θα κάνω εκείνο. Ακριβώς το ίδιο κάνει ο Πασχάλης. Δηλαδή. Δηλαδή λέει, αν γίνει αυτό θα κάνω εκείνο, και όταν δεν γίνεται, όπως έγινε τώρα κάτω στο Καραϊσκάκης, ναι,
Μετά πάει πάλι με αν για κάτι άλλο για να ελπίζει. Εκεί κατάντησε η ομάδα του. Η ομάδα του κατάντησε με το αν. Έχει μικρύνει πάρα πολύ η ομάδα του. Έχει φτάσει στο σημείο να ονειρεύεται και ο Ολυμπιακός μικρύνει, γιατί έχουμε δει Ολυμπιακό με πολύ καλές ομάδες στο παρελθόν, αλλά μεγάλωσε πολύ και ο ΠΑΟΚ. Ονειρεύεται ξύπνιος. Τόσο καιρό ονειρευόταν και έβλεπε πράγματα που τελικά δεν του βγαίνανε. Τώρα βλέπει εφιάλτες στο όνειρό του μάλλον και τώρα λέει τι θα γίνει με ανοιχτά τα μάτια. Αν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό, τη μεγάλη διαφορά που έχει γίνει, χρειάζεται κάποια ώρα να την καταλάβει, γιατί είχε πει κάποια στιγμή μάλιστα ότι θα σταματήσει να μιλάει έτσι και δεν κερδίσουνε. Κάτι είχε πει, δεν θυμάμαι. Είπε ότι μετά τα Χριστούγεννα που θα είναι πρώτη θα αρχίζει να βγαίνει να κάνει, αλλά εντάξει. Κάτι. Τέλος πάντων, γεγονός είναι ένα, ότι έχουν μικρύνει πάρα πολύ, παλεύουν να κερδίσουν το πρωτάθλημα με όποιο μέσον εκτός από το αγωνιστικό. Στο αγωνιστικό δεν μπορούν και παλεύουν με άλλα μέσα. Δεν θα τους βγει και θα έχουν και προβλήματα, γιατί έχει κοντά ποδάρια. Πάντα έχει κοντά ποδάρια. Γεια και χαρά. Γεια χαρά σου. Ορίστε ο επόμενος. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνεις ρε Γιώργη? Καλά, ποιος είναι? Ο γιατρός είμαι. Γεια σου γιατρέ μου. Πώς είσαι? Έλα. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε Γιώργη, εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με κανέναν από κάτω σας. Δεν με ενδιαφέρουνε, μπορούν να πάνε να πνιγούνε, να μην υπάρχουνε. Δεν με νοιάζει και δεν ασχολούμαι. Όπως πολύ καλά το ξέρεις, επειδή είσαι πολύ καιρό μες στα πράγματα, όχι ότι είσαι μεγάλος, απλώς έχεις εντριβεί σε πολλά θέματα. Γίνεται ένας τεράστια οικονομικός πόλεμος ανάμεσα στον έχον, το Σαββίδι, και τον κατέχον, που είναι ο Στρόγγυλος. Από εκεί και πέρα λοιπόν, κάποια κυβερνητικά κλιμάκια, βλέποντας ότι ο ένας βάζει λεφτά, ο άλλος θέλει να τραβήξει λεφτά από την κυβέρνηση, αρχίζουν και αποσιοποιούνται. Πηγαίνουν σιγά σιγά μακριά από αυτόν. Και πάνω απ' όλα, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, όλα αυτά τα λέει ένας πολύ έγκριτος για μένα δημοσιογράφος, ο κύριος Κοτάκης, με το άρθρο που έγραψε. Το διάβασα και πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι και Ολυμπιακάκιας αυτός. Φόλα, φόλα. Και τι είπε? Εσείς για την πατρίδα τι κάνατε κύριε Μαρινάκη? Αυτό και μόνο καθεαυτού αυτό, Γιώργο μου, τα λέει όλα. Καλά, το ότι έδωσε 60 εκατομμύρια να βγάλει αυτή τη σειρά, το Κόκκινο Ποτάμι, και αυτό που έγραψε αυτός ο Κοτάκης, να επαναφέρει στις μνήμες του κόσμου την ποντιακή γλώσσα. Μα δεν είναι, Γιώργο μου, μόνο αυτό. Είναι ότι ο ένας βάζει λεφτά και δίνει θέσεις εργασίας σε παιδιά ανεξαρτήτου χρώματος φανέλας. Βεβαίως. Όχι όπως κάνει ο Στρόγγυλος, εντάξει, και δεν πρίζει τους κυβερνώντες. Ο άλλος πρίζει τους κυβερνώντες με οποιονδήποτε τρόπο. Και σου λέει, από τον έναν έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας, ο άλλος μας πρίζει. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένο το κακό και ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει, ο οικονομικός πόλεμος. Ο πόλεμος ο οποίος ποιος θα κερδίσει και ποιος θα πάει απάνω. Και όταν λέω ποιος θα κερδίσει και ποιος θα πάει απάνω, όχι μέσω λαβυρίνθων και μέσω δελφίνων, αυτός ο οποίος θα είναι ο πιο καθαρός για μένα. Οπότε ο κάθε Ολυμπιακός και ο κάθε εξής και ο κάθε Παναθηναϊκός και Αριανός ας ασχοληθούν με την ομάδα τους και ας αφήσουν τη δικιά μου ήσυχη. Εγώ βρήκα τον τρόπο, έχω κάνει πάρα πολλά, έχω περάσει πάρα πολλά. Μέσα από αυτά που πέρασα όλα αυτά τα χρόνια, εσύ πολύ περισσότερα, τα έζησες στο πετσί σου τη δεκαετία του 70, με φακή, καλάθι και δεν συμμαζεύεται. Πω ρε φίλε, εδώ αλλάξανε τους νόμους για να μπορέσουν να σταματήσουν εκείνη την ομάδα. Κάνανε τις ελληνοποιήσεις, φέρανε από 10 παίκτες ο καθένας. Και ο ΠΑΟΚ ήταν η μόνη ομάδα, και ο Άρης και ο Ηρακλής φυσικά, που παίζανε με καθαρά ελληνικές ομάδες. Και άνοιγαν κάτω όλη την Αργεντινή. Ακριβώς, εσύ τα επιδοτέζεσαι, εμείς λιγότερο, εσύ πολύ περισσότερο μες στο πετσί σου, γιατί είσαι πολύ περισσότερο, μάλλον πολύ πιο κοντά μες στα πράγματα, και προσπαθούν τώρα αυτό το πράγμα να το βγάλουν.
οι ίδιοι σας οι φίλαθλοι στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο χέρι του Μανιάτη σηκωθήκαν και φύγανε. Βεβαίως. Είναι οι ίδιοι αυτοί οι φίλαθλοι που διαμαρτύρονται και σας λένε σταματήστε να τρώτε τον παπά. Στα ίδια σας τα site βγήκαν και γράψανε γιατί βγάλατε το θέμα της Ξάνθης τώρα μετά την ισοπαλία και δεν το βγάλατε πριν το παιχνίδι. Βεβαίως. Πριν το ντέρμπι. Είτε δεν το βγάλατε την πρώτη αγωνιστική. Καλά, ο κόσμος δεν τρώει παπά όπως ήταν παλιά και διαβάζανε ό,τι έγραφε το φως. Αυτοί λοιπόν που είναι, Γιώργη, από 40 και πάνω, έχουν δει καλές εποχές, ξέρουν τι είναι και ξέρουν να κρίνουν. Αυτοί που είναι από 40 και κάτω, 30 και κάτω, δεν ξέρουν. Όπως πολύ σωστά είπες πριν το διάλειμμα, εμείς, ταγκο, επειδή ξέρουμε, μπορεί να είμαστε δυνατοί τώρα αυτή τη στιγμή οικονομικά και ποδοσφαιρικά, αλλά πάνω απ' όλα μάθαμε να είμαστε δίκαιοι. Ποτέ δεν βγήκαμε να διαμαρτυρηθούμε. Όσο για το χέρι που λες, ναι, όντως είναι πέναλτι, γιατί εάν θυμηθείς, όπως είπε και ο φίλος για την οδηγία της UEFA, εάν θυμηθείς το πέναλτι που είχε δώσει με τον Άγιαξ στον Μπίσεσβαλτ, είναι ακριβώς το ίδιο. Που εκεί χτυπάει στο γόνατο και μετά στο χέρι. Και το δίνει πέναλτι. Γιατί αυτός είναι η εντολή σου, UEFA, οποιοδήποτε αυτό επαφή, ακριβώς. Αν είναι απλωμένο το χέρι, είναι πέναλτι. Τελείω. Έτσι ακριβώς. Λέει ο νόμος. Πώς θα το κάνουμε, ρε φίλε. Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να πω τους φίλους ακροατές ότι την Τρίτη θα έχουμε μια εμβόλυμη εκπομπή 12 με 2. 12 με 2 νομίζω έχει κάτι. Κάτι γίνεται. Έχει 4 ώρες στάση εργασίας, αν δεν κάνω λάθος, σε ΣΥΕΜΘ. 12 με 2 λοιπόν. Περιμένω όλους τους φίλους να ενισχύσουν την προσπάθεια που θα κάνουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Έτσι. Πάμε στην τελευταία γραμμή και μετά θα κάνουμε το διάλειμμα. Ορίστε. Έπεσε. Διάλειμμα λοιπόν και επανερχόμαστε. Βάλε μου λίγο τον Πάπα. Πολύ μ' άρεσε αυτό το διάλειμμα. Πες μας βλάχο. Ο Παπάς. Ούντος ενάτος, ούντος ενάτος. Νάτος ο Παπάς. Ο Παπάς. Μ' αρέσει πως λέει το βλάχο. Γεμίζεσαι. Δεν λέει βλάχο. 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 Πού θα ρε βρωμόβλαχε. Έλεγε ο Μανάβης. Ρε βλάχο. Γεια σου Μακούλη Στρατζιέ. Δε μασάει. Είναι πονηρός. Από ζωή παπατσιδών ήτανε κι αυτός. Μη φας παπά Ιβάν τώρα για το Δεκέμβρη και μου δώσεις τα πουλέν μου. Δηλαδή όχι ότι μπορώ να κάνω και τίποτα ή να διαμαρτυρηθώ, μας έχεις δώσει τόσα πολλά. Αλλά μη φας παπά, μη σε πάσουν ευλά, μη σε πιάσουν βλάχο. Μην ξεχνάς, δεν είσαι βλάχος, είσαι πόντιος. Οι παίκτες αυτοί που θα σου πω αμέσως μετά το διάλειμμα εδώ με το Χριστάκη αξίζουνε 10 φορές επάνω από αυτά που πάνε να σε πουλήσουν τον παπά τώρα. Μη φας παπά Ιβάν. Που είναι ο παπά. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Άκουσα για τον ακροατή που πήρε και διαμαρτυρήθηκε για κάτι προηγούμενα. Το λαμβάνω σοβαρά υπόψη αυτό που είπε ο φίλος ο ακροατής. 2-31-0-287-888 για Παοξίδες, για Αριανούς, για Ερακλειδείς και για ό,τι άλλο, όποιον άλλο θέλει και από τις παρυφές της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο και Αθηναίους. Έχουμε και φίλους εκεί στην Αθήνα που μας ακούνε και τους θέλουμε χαιρετίσματα. Ένας φίλος μου είπε ότι οι Θρακιώτες, γιατί λέγαμε αυτά, ότι είναι αγαθοί, καλοί και αγαθοί άνθρωποι. Βεβαίως και είναι καλοί και αγαθοί άνθρωποι, είναι ψυχούλες οι Θρακιώτες, άλλωστε ο μισός εγώ είμαι Θρακιώτης από τη μάνα μου, η μημανούλα μου, οι γονείς της ήταν από το μιλιό της Θράκης, βεβαίως, αγαπάμε Θράκη λοιπόν. Η Δράμα ήταν, το είπαμε αυτό. Το είπαμε, τώρα το λέμε. Η Δράμα ήταν η πόλη εκεί με τους παπατζίδες. Τους παπατζίδες, τους τομπολατζίδες, τους γλετζέδες, τις ωραίες γυναίκες και τους τεράστιους χασισοπότες. Είναι χασικλίδες οι Δραμανοί. Άμα είναι. Όχι, δηλαδή όλοι οι Δραμανοί πάσκες έχουν τα ντουμάνια, αλλά είναι σε αναλογία με τις άλλες πόλεις.
Δεν πειράζει. Καλά είναι να συμβαίνουν και αυτά που και που, ρε. Που και που, σαν times που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Πάμε στην πρώτη γραμμή. 2-31-0-287-888. Ορίστε, κύριε μου, πώς λέγεστε και από πού μας ακούτε. Καλημέρα, Γιώργο. Δημήτρης. Από πού μας ακούτε, κύριε Δημήτρη. Ο αρχαιολόγος, ο δίθεν. Ο δίθεν ο αρχαιολόγος. Τι έγινε, πήγες να φουρτσίσεις. Ο Δημόπουλος. Πήγες να φουρτσίσεις το άλογο του Πασχάλη. Όχι ακόμα. Α, θα πας. Δεν μου το έφερε, δεν μου το έφερε. Δεν είπες το φέρει, δεν μπορεί να το φέρει. Τώρα πάρει το άλογο. Σιγά μην πηγαίνω εκεί πέρα να πούμε να κάνω τον υποκό μου. Τίποτα άλλο. Τι κάνεις, Δημήτρη μου. Μια χαρά είμαι. Πού παίζει σήμερα, Περιστέρι πας. Ε, ορίστε. Περιστέρι παίζει σήμερα. Με Ατρόμητο. Ναι, αυτό είναι που ήθελα να σου πω. Α. Έχω μεγάλο άγχος σήμερα. Γιατί ρε φίλε. Το αποτέλεσμα που φέγαμε με τη Λαμία. Ναι. Σήμερα και με τις αγωνιστικές που θα ακολουθήσουν με τον Άρη, είναι ένα βουνό που πρέπει να σκαρφαλώσει ο Άρης. Και οι παίκτες πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Ναι. Όχι μόνο οι φιλάθλοι, άσους φιλάθλους έξω. Αυτό πρέπει να αποδειχτεί μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα. Έχουμε ένα βουνό μπροστά μας. Σήμερα παίζουμε δύο συνεχόμενα εκτός έδρας. Σήμερα με τον Ατρόμητο. Αυτό οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε τρίποντο. Τρίποντο, ε! Οπωσδήποτε λέω για το καλό του Άρη. Μάλιστα. Εάν θα μπει στην εξάδα ο Άρης, θα τα βγάλει με τα μάτια του. Αυτό με προσπαθούμε να κάνουμε. Να μπούμε στην εξάδα. Μόνο με τον ΠΑΟΚ θα παίξει όπως πρέπει να παίξει. Θα παίξει και με τους άλλους. Όχι. Δεν θα αφήσουμε εμείς οι παλιοί αργανοί. Όπως είπες προηγουμένως, οι παλιοί, αυτοί που έχουν γεννηθεί την δεκαετία του 70 και έχουν δει πράγματα όπως είμαι και εγώ, δεν θα αφήσουμε τέτοια πράγματα να συμβαίνουν και να κατηγορούν τον Άρη ότι είναι το φερέφωνο της Χαβούζας. Δυστυχώς υπάρχει αυτή. Εντάξει, και υπάρχουν και κάποιοι αργιανοί που είναι σε μικρότερη ηλικία και δεν έχουν ζήσει αυτά που έχουμε ζήσει εμείς. Βέβαια, τις καλές ομάδες του Άρη τώρα ποιος να παίρνω από το Χαριλάο τώρα, είσαι με τα καλά σου. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτοί οι μικροί, οι μικρότεροι σε ηλικία που δεν διαβάζουν και τίποτα, κολλάνε σε αυτό που θα πει ο ένας, ο άλλος και κάνουν και ράνουν. Αυτό δεν θέλω καν να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Για να μην σε τρώω το χρόνο, δεν θέλω καθόλου. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι κάποιοι οι ίδιοι που βγαίνουν και δεν ασχολούνται καθόλου με τον Άρη, παρά μόνο τους ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ είναι ένα φίλο τώρα. Ναι, λες και είναι ο μεγάλος εχθρός. Μα δεν είναι εχθρός ο ΠΑΟΚ. Εχθρός τους είναι η Αθήνα. Πρέπει να το καταλάβουν. Ακριβώς. Αυτό. Το μπάσκετ του Άρη ποιος το διέλυσε. Και σήμερα η Αθήνα, που άκουσα τους προηγούμενους, συγγνώμη που σε διακόπτω Γιώργο, που άκουσα τους προηγούμενους ακροατές που βγήκαν στο τηλέφωνο, μου φαίνεται ότι πάμε εδώ σε Θεσσαλονίκη σε αυτό το σημείο. Αλλά αυτό γίνεται μόνο σε δικιά σου εκπομπή. Αυτό είναι το πολύ περίεργο. Δηλαδή, γιατί σε δικιά σου εκπομπή γίνεται αυτό και σε άλλες εκπομπές μαλώνει ο Αριανός μαζί με τον Παοξή και ο Αριανός βρίζει τον Παοξή και ο Παοξής, δηλαδή, τρώνε το σανό, τον παπά δηλαδή που λέμε εδώ, τον παπά, γιατί ακολουθεί ο Ολυμπιακός το δόγμα διήρε και βασίλευε. Εγώ πάντα ήμουνα υπέρ του δόγματος ισχύς εν τη ενώση. Και αυτό το δίδαξε Μακεδόνας. Δεν θα πω το όνομά του και να μην πάνε να μου πούνε εθνικιστή και ούτω καθεξής. Γιατί ρε φίλε να μην πεις το όνομά του αυτό το ισχύει. Ένας είναι ο Μέγας. Ποιος? Αλέξανδρος. Εκεί που πάει και ο γιος μου να πούμε και παίζει μπάσκετ. Ο Αλέξανδρος ο... Το κοινό των Ελλήνων. Ο Μέγας. Εγώ δεν το γουστάρω αυτό. Με τον μπαμπά του τα έχω πολύ καλύτερα. Είμαι φαν του πατέρα του. Με τον Αλέξανδρο δεν τα έχω και πολύ καλά. Δεν τον πάω.
Εντάξει, αυτά είναι προτιμήσεις, θα μου πεις. Εντάξει, αυτά είναι... Αλλά είμαι θαυμαστής. Θα τα βάλουμε κάτω, αλλά τώρα δεν είναι ώρα να συζητήσουμε ιστορικά. Α, μια μέρα όμως θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Φίλιππος ή Αλέξανδρος, ποιος ήταν ο μεγαλύτερος? Κατά τη... Με κοιτάζει παράξενα, με απορία ο Χριστάκης. Δεν έχει μπει σε τέτοιες εκπομπές που έχουμε κάνει παλαιότερα. Α, έχουμε θέμα, δεν ξέρω κατά πόσον θα το επιτρέψεις εσύ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μόλις θα πάρεις τηλέφωνο, κάνει παρέμβαση ο φίλος ο Πασχάλης. Φυσικά. Μάλιστα. Έλα, κύριε Πασχάλη. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Καλά, Ολυμπιακάρα τώρα. Δεν μπορούσα να ακούσω. Τα είχαμε δίθεν αρχαιολόγο και να μην πάρω τηλέφωνο. Ναι ρε φίλε. Σωστό και αυτό. Δεν μπορώ. Σωστό. Δεν μπορείς να ανοιχτείς. Ναι. Αγαπητέ Πασχάλη, δεν μπορείς να ανοιχτείς, κάποιον ναι. ο οποίος διαβάζει. Και έχει το χόμπι του να διαβάζει. Εσύ θέλεις ναι. να τρως το σανό του Ολυμπιακού. Αυτό θέλει. Το ξεπερνώ, δεν με ενδιαφέρει, απλά όταν ακούω Δημόπουλο δεν μπορώ, ας πούμε, μη τυχόν και δεν πάρω τηλέφωνο. Και αν μου λέει ο Χρήστος ότι δεν μπορώ να σε βγάλω, θα ήμουν πολύ στεναχωρημένος. Άμα δεν μπορούσα να παρέχω. Φυσικά. Ναι, πες. Πολύ αγάπη ρε παιδί μου τον έχεις ο Δημόπουλο. Εντάξει είναι, παιδί μου, συνάδελφος είναι. Δεν ξέρεις, οι μεγάλοι εχθροί, Γιώργο, ναι. οι μεγάλοι εχθροί ακαπιούνται και σωστά. Άντε ρε. Λοιπόν, ο Μενώτη, Γιώργο, ναι. ο Μενώτη προηγουμένως, ναι. ότι το συμφέρον του Θεσσαλονικιά είναι ο ΠΑΟΚ και όλοι αγαπάνε και η ΑΚ και ο Παναθηναϊκός και όλοι αγαπάνε ο Ολυμπιακός. Εμείς οι Ολυμπιακοί είμαστε αγαπησιάρτες, ρε φίλε. Γι' αυτό μας αγαπάνε. Ποιος σας αγαπάει? Δεν θέλω να μας αγαπάτε εμάς τους Αργανούς. Είμαστε αγαπησιάρτες. Μας κάνετε κακό. Δεν θέλω εσείς οι Ολυμπιακοί να αγαπάτε τον Άρη. Μα εσείς μας αγαπάτε. Μακριά. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο πρόεδρος. Εγώ σου μιλάω σαν Αργανός. Λοιπόν, με την ευκαιρία, Δημήτρη, να πω κάτι που ήθελα να πω και μια που βγήκα τώρα. Λοιπόν, Γιώργο, να πω για τους βλάχους. Ναι. Λέει μια παροιμία, άμα έχεις ένα βλάχο ή κομμουνιστή ανάλογα και μια οχιά, ποιο θα σκοτώσεις? Για πες μου, Γιώργο. Την οχιά, ρε. Και μετά να μου πει και ο Δημήτρης. Εσύ είπες την οχιά, ο Δημόπουλος τι λέει? Τι εννοείς, παροιμία είναι αυτό? Όχι, έχεις μία οχιά ρε παιδί μου και ένα κουμουνιστή ή ένα βλάχο που λένε και πρέπει να σκοτώσεις ένα από τους δύο. Ποιο θα σκοτώσεις? Το κουμουνιστή πάρ' το από τη μέση γιατί δεν είναι. Όχι. Έχει πρόβλημα τώρα. Δεν μου αρέσει αυτό. Σε παλιές αυτές. Εγώ σαν Σαλονικιός και σαν Μακεδόνας βρεάσω ένα βλάχο με μια οχιά. Λοιπόν, τώρα, τέλος πάντων, ο Γιώργος είπε την οχιά. Άκουσα δεις. Όταν πρέπει να σκοτώσει ένα από τους δύο, πάει να πει ότι είναι επικίνδυνος. Η οχιά, επειδή υπάρχει χειμερία ανάρκη, 6 μήνες κοιμάται και είναι επικίνδυνη για 6 μήνες. Ενώ ο άλλος είναι επικίνδυνος για 12 μήνες. Επειδή στη ζωή όπως μου... Εσείς, οι Ολυμπικοί, είστε επικίνδυνοι όχι μόνο για 6 μήνες, είστε επικίνδυνοι για 20-30 χρόνια, 40 χρόνια, πόσο να το πούμε. Να μιλήσω για Κοσκοτά, να μιλήσω για Σαλαρέλη. Τι είστε? Βρε, δίκιο έχεις, δίκιο, αυτός είπε και ο Μενώτη είπε κάτι, ότι στην Ελένα Ήδρα έκοβε σε ένα κεφάλι και βγήκε ένα δύο. Το Ολυμπιακό κόψε ένα κεφάλι και δεν ξέρεις πώς θα βγούνε. Τώρα όμως δεν είστε η Νέα Έδρα. Πρόσεξε Πασχάλη, αυτό το λάθος που κάνεις. Τώρα δεν είστε η Νέα Έδρα. Έχετε έναν άνθρωπο σαν πρόεδρο, ο οποίος ναι. δεν έχει επενδύσει ποτέ στην Ελλάδα. Όλα τα καράβια τα έχει με ξένες σημαίες.
Κι εγώ να ήμουν με ξύρι θα τα είχα. Κι εγώ να ήμουν με ξύρι. Με ξύρι θα τα είχα. Κι όλοι λέτε ότι ο Ιβάν δίνει μηνύματα. Και εσύ, άρα λοιπόν είναι της Μεσσοβίας. Μισό λεπτό. Και όλοι λέτε ότι ο Ιβάν δίνει μεροκάματα. 180 καράβια έχει ο Μαρινάκης. Ξέρετε πόσους Έλληνες έχει στα καράβια του. Πακιστανούς έχει. Τρεις. Πολλούς. Στο κάθε καράβι έχει τρεις. Οι υπόλοιποι είναι Αφρικανοί, Πακιστανοί, από τη Μαλαισία και ούτω καθεξής. Μα άκουσα δεσέ, όλοι θέλουν πανευρωπαϊσμό θέλουνε. Επομένως, ο πρόεδρος πάει με την Ευρώπη. Μπορώ να επέμβω λίγο στη συζήτησή σας, κύριε Ζάση. Παρακαλώ. Ρε Πασχάλη. Παρακαλώ. Αυτό που εκτιμάω σε σένα είναι η ειλικρίνειά σου να λες ότι είμαι λερναία ύδρα, ότι δεν υπολογίζω τίποτα μπροστά στο να κάνω... Σκορπιός κλπ. Ναι. Μπροστά στο συμφέρον μου και στην ομάδα μου θα σας πατήσω όλους, θα αδικήσω, θα κλέψω, θα κάνω, αλλά θα πάρω το πρωτάθλημα. Μη μου συγκρίνεις τον άνθρωπο Μαρινάκη με τον άνθρωπο Σαββίδη. Ο άνθρωπος Σαββίδης είναι από αυτούς που σαν τους παλιούς που κάνανε ευεργετήματα στην Ελλάδα, που τότε όταν στα πρώτα της αυτά έδωσαν όλοι τους την περιουσία και πεθάνανε στην ψάθα για να κάνουν τα ιδρύματα, τα ζάπα, το βεριβάκι, το... πώς λεγόταν ο... Επειδή είναι καινούργιο στην Ελλάδα γι' αυτό, άμα παλιώσει και δει την ντροπία του Έλληνα, θα γίνει χειρότερος από το Μαρινάκι. Εσύ να κάνεις το καλό και να το ρίξεις το γυαλό. Άσε το γυαλό τώρα. Άμα πάμε στο γυαλό... Πνιγήκαμε, άστο τώρα το γυαλό. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι ευεργέτης του έθνους ή έχει κάνει, ετοιμάζεται να κάνει τη μεγαλύτερη... Μισό λεπτό να τελειώσονται. Ναι. Ώρα μπροστά μας. Έχουμε άλλη μια ώρα. Λέγε. Έχει κάνει τη μεγαλύτερη επένδυση της Ελλάδος αγοράζοντας πρώτα το λιμάνι, ευεργετώντας ένα ολόκληρο νομό όπως είναι η Ξάνθη, που αναγέννησε το εργοστάσιο της ΕΚΑΠ, πήρε τη... Το πούλησε. Το πούλησε σε ποιους το πούλησε. Σε Ιάπωνες το πούλησε. Ιάπωνες το πούλησε και οι οποίοι επενδύσαν ακόμα περισσότερα. Δεν το πούλησε στους Τούρκους που θέλαν να τα πάρουνε. Δεν ξέρω, παρακάτω λέγε. Λοιπόν, το Μακεδονία το φτιάξε και παίρνει το Πόρτο Καράς, όπου θα επενδύσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο εκεί. Για να οικονομήσει θα κάνει. Και εσύ έχεις χιλιάδες στράματα στο, πώς το λένε, εκεί έξω από το Κιλκές, το Πολύκαστρο. Ναι. Μπράβο, 6.000 στράματα, δεν ξέρω, 20.000 μπορεί να έχεις. Λοιπόν, όταν το αγόρασες, το φτιάξες, για να οικονομήσει το κάνεις. Το ίδιο κάνει και Σαββίδης. Το ίδιο και με τα πλοία που παίρνει ο Μαρινάκης, τα πλοία τα αγοράζει για να οικονομήσει. Ναι ρε φίλε. Αλλά κάποιοι πρέπει το πλοίο να το... Η εμπορία, άκουσε με κάτι, δεν ξέρω κατά πόσο ήσουν έμπορος ποτέ στη ζωή σου, η εμπορία είναι για να παράδει κέρδος. Αλλά όταν στο κέρδος που παράγεις πρώτα για τον εαυτό σου, κάνεις καλό και στην κοινωνία, τότε είσαι ένας σωστός και καλός επιχειρηματίας. Πάνω απ' όλα είναι το κέρδος. Άκουσα να δεις, περίπτερο να έχεις, περίπτερο να έχεις. Ο περιπτεράς δεν είναι έμπορος ρε φίλε. Επειδή, τι λες, είναι ένας μικρός εμποράκος. Δεν είναι μικρός, παίρνει έτοιμα τα πράγματα και τα πουλάει όσο του λέει αυτός που θα τα πουλήσει. Μπορεί να κάνει εμπόριο. Εγώ όταν πήγα... Ο Ιβάν που είναι παραγωγός. Όταν ο Ιβάν πήγα... που είναι παραγωγός. Δεν έχει παραγωγή. Και τη Σουρωτή είναι παραγωγός. Και στον καπνό δεν είναι, που όχι. Είχε. Τι δεν τι είναι. Λες, γιατί το νερό αυτό το βγάζει. Καλά, βρήκε μια περιοχή που βγάζει νερό, ναι, και την εκμεταλλεύτηκε. Την παίρνει, το εμφιαλώνει και τροφοδοτεί την κοινωνία. Και λοιπόν, το ίδιο κάνει. Τι σημαίνει το ίδιο. Βάλω το Μαρινάκι τώρα με το Σαββίδη. Πλάκα μου κάνεις. Ο ένας πουλάει τυρόπιτες και ο άλλος πουλάει ουίσκια.
Τέλος πάντων. Και οι δύο πουλάνε. Είσαι ντεφορμέ σήμερα. Και οι δύο να οικονομήσουν. Είσαι ντεφορμέ σαν τον Ολυμπιακό είσαι. Αλλά για να οικονομήσει κάποιος, όταν έχει ένα εργοστάσιο, ένα μαγαζάκι ή ακόμα και ένα περίπτερο που ανάφερα, θέλει ένα-δυο άτομα, γιατί δεν μπορεί να είναι 24 ώρες στην καρέκλα. Λοιπόν, γιατί αν δεν πάρει τα δύο άτομα, θα πρέπει να το έχει κλειστό. Άμα το έχει κλειστό, δεν θα οικονομήσει. Για να οικονομήσει πρέπει να δώσει τη δουλειά. Δεν ξέρεις να πει εμπόριο. Χωρικέ. Χωρικέ. Πασχάλη. Εσύ δεν ξέρεις τα πρωτάθλημα. Θα μου πεις εμένα, αν ξέρω για εμπόριο. Εγώ. Ένα πήρες και εκείνο θα το πάρω. Δεύτερος γύρος στην Τούμπα δεν θα γίνει. Γιατί θα ετοιμάσαι για να πέσεις του χρόνου με το κοκκινό χώμα. Εντάξει. Δεύτερο. Άσε τώρα να λες. Πασχάλη, συγγνώμη για αυτό που σας λέω. Εχθές είπες ότι θα μου πάρεις πίσω και το περσινό. Ναι, και τώρα το είπα, αλλά δεν το κατάλαβες. Και τώρα το είπα, αλλά δεν το κατάλαβες. Δηλαδή το περσινό πώς θα το πάρεις πίσω, ρε φίλε. Γιατί θα το πάρουν, επειδή δεν είναι νόμιμο, ναι. Και θα το δώσουν στο δεύτερο. Ο δεύτερος ήμουν εγώ. Και το κύπελο θα μου πάρεις. Το κύπελο όχι, το κύπελο θα το κρατήσει για ανάμνηση. Δώσε στην ΑΕΚ, ρε. Στο συνεταιράκι σου. Όχι. Όχι, συνεταιράκι δικό σου. Δικό σου συνεταιράκι ήταν ο Μελισσανίδης. Δικό σου συνεταιράκι ήταν. Δικό μου δεν ήταν ποτέ. Τι είναι αυτά που ακούω, ρε. Έλα Δημήτρη, πες μου. Ακούς τι λέει, θα πάρει και το περσινό, θα μας πάρει πίσω, Πασχάλη. Ακόμα και ο Μελισσανίδης είναι συνεταιράκι του ΠΑΟΚ. Δεν ήτανε. Δεν ήτανε για να πάρουν την ΕΠΟ. Άσχετα να τα σπάσανε στη διάρκεια. Εντάξει, συνεταιράκια ήτανε. Θυμάσαι μήπως γιατί τα σπάσανε. Γιατί ο ένας δεν κατέβηκε για το κύπελο και ο άλλος κατέβηκε και το πήρε. Ενώ είχαν συμφωνήσει σε ένδειξη διαμαρτυρίας να μην κατεβούνε. Αυτά θα βρουν υπότιτλοι μεταξύ τους. Α, μπράβο. Μας πούλησε ο Κυρκώστας εκεί. Ο φίλος σου. Και τι να σε ο κάνω. Ο αντιπαοξής αυτός. Με πήρε χθες τηλέφωνο και μου λέγε, μου λέει πουλημένος ήταν ο αγώνας, μου λέει. Εφόσον σαν τις ζέμπρες που είναι αστρόμαυρες, οι ζέμπρες φίλε που είναι αστρόμαυρες κοιμούνται όρθιες. Λοιπόν, αν κοιμάσαι όρθιες και σε πήρε το κύπελο, ο Μελισσανίδης καλά σε έκανε. Δεν μου το πήρε, το πρωτάθλημα μου πήρε γιατί έσυσε στον πάτο σου εσύ. Γι' αυτό. Και το κύπελο στο πήρε που δεν κατέβηκε. Άιντε τώρα. Τα λέμε όλα. Εγώ δεν κατέβηκα και έφτιαξε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ρε. Εννομίζεις το έκανε. Ήρθε το ΒΑΡ και οι ξένοι διαιτητές που δεν κατέβηκαν. Απλά δώσαμε μεροκάματα και στην Ευρώπη όπως δίνω μερνάκι. Όχι, θα τους έχω να τα δίνεις στους Έλληνες διαιτητές. Και να γίνονται αυτά που έγιναν με τον παπά τότε. Παπά, παπά, διάλειμμα Χριστάκη. Λαμάδες να αρχίσουν τσίφτε τέλεια, να ανάψουνε τα τέλεια, ολοταγός. Πώς λέγαμε παλιά, επιθυμία. Επιθυμία του φίλου μου του Δημόπουλου. Παραγγελιά. Παραγγελιά, παραγγελιά. Κομτζής, έσφαξε 4 άτομα στην παραγγελιά. Σε ποιο τραγούδι? Στις Βεργούλες. Μπράβο ρε Χριστάρα, μπράβο. Και ποιος έχει ερμηνεύσει απίστευτα το ρόλο του KMG στην ταινία Παραγγελιά? Που σηκώνει στη θρηλυκή σκηνή που σηκώνει και φωνάζει Παραγγελιά. Παραγγελιά ρε κουφά. Παραγγελιά ρε. Μου φάγε τον Κουσμάκη. Τον είδα έξω από το ΆΚΑ να πουλάει βιβλία. Ναι. Τον KMG. Μάλιστα. Πουλούσε το αυτό, την ιστορία την του. Την ιστορία του. Και πώς έφυγε. Ναι. Συγγνώμη. Πώς έφυγε. Έφυγε, πώς πέθανε. Ναι. Ξέρω εγώ πώς πέθανε. Στο μοναστεράκι ενώ πουλούσε βιβλία έπαθε κεφαλικό. Μάλιστα. Μπάς περιπτώσει. Σκότωσε τον Κοσμάκη. Ναι. Δεν. Όπα του. Με το σουγιά. Καθάρισε. Έναν αστυνομικό. 4 άτομα. Έναν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας. 2 βασικά εκτός υπηρεσίας. Όποιον έβρισκε μπροστά του, ρε, φεύγοντας σε σου, μαχαίρο, όποιον... Παραγγελιά, ρε. Παραγγελιά, ρε. Λοιπόν. 2-31-0-2-87 και 3-8, για ορίστε, κύριε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς το να. Εγώ είμαι. Βεβαίως.
Γεια σου Γιώργη. Γεια χαρά σου. Να μιλήσω λίγο για τον... Θέλω έτσι μια περίληψη συνοπτικά να κάνω για τον Ιβάν. Ναι. Παοξής είμαι φυσικά. Αλλά για να μάθουν και πολλοί που δεν ξέρουν ίσως, εσύ τα γνωρίζεις περισσότερο, ποιος είναι ο Ιβάν. Και τώρα ο παπάς ο τέτοιος τώρα, ο Ολυμπιακάρας, Ντεμέκ, ξέρουμε όλοι ότι είναι Αριανός, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Ιβάν πήρε τη ΣΕΚΑΠ από τον τότε πρωθυπουργό Σαμαρά γιατί τον παρακαλούσε να μην την πάρουν οι Τούρκοι. Ήμουνα στην Αθήνα τότε και το ζήσα πολύ κοντά και μάλιστα είχε βάλει, υπήρχε ένας υπουργός το οποίος είχε σπουδάσει στην Ρωσία και ήξερε τα Ρώσικα. Κεδίκογλου. Το Κεδίκογλου είχε βάλει να πλησιάσει τον Ιβάν τότε. Ναι, ναι, ναι. Και πραγματικά συμφωνώ με αυτό που λες, τον παρακάλεσε για να... και μαρτυρία από το Μακεδονία Παλάς, ένα γκαρσονάκι μου το είπε, όταν ο Γιώργος ο Σαββίδης τον πίεσε τον πατέρα του, πάρ' το ρε μπαμπά το αυτό να μην το πάρουν οι Τούρκοι. Δηλαδή, για να κλείσει εδώ πέρα, τους έκανε χάρη τους τότε νοδημοκράτες του Σαμαρά και την κυβέρνηση Σαμαρά. Βεβαίως. Να πάρει τη ΣΕΚΑΠ για να μην την πάρουν οι Τούρκοι. Και τον είχε υποσχεθεί ένα πρόστιμο παλιό που είχε ναι, γίνει. Και μετά βγαίναν τα βοθροκάναλα και λέγανε ότι χρωστάει και αυτά, ενώ είχε η προηγούμενη διοίκηση είχε χρεωθεί αυτό το πρόστιμο και να το πληρώσει ο Ιβάν κτλ. Οι οποίοι κάνανε λαθρεμπορία η προηγούμενη διοίκηση. Ναι. Αυτοί όμως είναι όλοι οκ. Okay, είναι όλοι έξω. Κανένα δεν πήγε φυλακή για τυχόν οικονομικές διαφορές κτλ. Ο Ιβάν όμως έπρεπε να πληρώσει τις λαλακίες των αλλών. Σωστά μιλάς. Λοιπόν, η Σουρωτή δεν τον παρακάλεσε κανένας να την πάρει, την πήρε ο ίδιος για δικούς τους λόγους, την οποία ήθελε να την αγοράσει, αν θυμάμαι καλά, η 3Ε Coca-Cola κτλ. Η Coca-Cola για να την κλείσει. Ναι. Ήθελε να την αγοράσει για να την κλείσει. Έχει ένα τούρμποκ, πώς λέγεται, ένα αυτό που... Καλά το λέω, ένα τούρμποκ που αντί με μια έτσι σουρωτή που βγάζει ένα ανθρακούχο νερό. Ναι, εκείνο, απολύει το κόσμος, κυρίως από το ΚΚ και αυτά, ποιοι κάναν τις πορείες και αυτά. Εγώ μια πορεία δεν είδα όμως. Ή μια έστω επιστολή ευχαριστήριο ότι την πήρε κάποιος αυτή την εταιρεία, κάποιος άνθρωπος επιχειρηματίας, έσωσε τους υπαλλήλους από το να είναι άνεργοι. Και μιλάμε για τη Βόρεια Ελλάδα, δεν μιλάμε για τη Χαβούζα κάτω, γιατί στη Χαβούζα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Πάμε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ο προηγούμενος που είχε, για να μην πω όνομα, δεν θέλω. Ο Δασκαλαντονάκης. Ο Δασκαλαντονάκης ήταν. Ωραία, το λες εσύ. Λοιπόν, να θυμάμαι καλά, το νίκη του Μακεδονία Παλάς πρέπει να ήταν 5.000 το μήνα τότε. 5.000 το μήνα και το πήρε ο Ιβάν δίνοντας 100.000 το μήνα. 95. Πόσο? 100. Α, μπράβο. 95. Και 2-3 περίπου η ανακαίνιση. 13 εκατομμύρια η ανακαίνιση και την έκανε σε 45 μέρες πληρώνοντας όσο το είχε κλειστό. Θέλω να πω 2-3. 13 εκατομμύρια έκανε η ανακαίνισή του. Ναι. Συν υπαλλήλους όλα αυτά τώρα που μιλάμε είναι δεκάδες εκατοντάδες υπάλληλοι οι οποίοι δεν χάσαν τη δουλειά τους και δεν φάγανε πιστόλι από αυτά που τους χρωστούσαν. Και όχι μόνο αυτό, φίλε, επειδή στο Μακεδονία Παλάς πάρα πολλά χρόνια σύχναζα εκεί πέρα και τα ξέρω καλά τα παιδιά, όσο καιρό υπήρχε η ανακαίνιση και ήταν κλειστό το ξενοδοχείο, αυτή πληρωνόταν κανονικά. Το γνωρίζω πολύ καλά. Το γνωρίζεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι εκεί πέρα που πήρε αυτό εδώ το που ακόμα στα χαρτιά περιμένει, γιατί δεν έχει γίνει πώς το λένε τη συγκεκριμένη κατάσταση, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το Πόρτο Καράς μιλάς. Το? Για το Πόρτο Καράς μιλάς. Όχι, για το δεύτερο, πρώτο πόδι. Ξενία. Κρατικά τέτοια που ήταν παλιά. Τα ξενία. Το ξενία εκεί. Ναι. Εκείνο δεν το έχει εκμεταλλευτεί ακόμα γιατί έχει κολλήσει κάπου στα χαρτιά η ιστορία και περιμένει κάποιες αποφάσεις κτλ. Λοιπόν. Έχεις απόλυτα δίκιο, είμαι 65 χρονών, τέτοιο επιχειρηματία στη... Περίμενε, έχω κι άλλα Γιώργη, περίμενε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Στο τρίτο πόδι... Έρχεται και παίρνει, στο δεύτερο πόδι συγγνώμη, παίρνει το Πόρτο Καράς τελευταία
250 μοίρια ρίχνει, θα κάνει άλλα 100-150 ανακαινήσεις, θα το κάνει τέλος πάνω παλάτι. Βγαίνει ο εκπρόσωπος εργαζομένων, στην Καλυσίς τι ήταν ο άνθρωπος, από το καζίνο και τα λοιπά της προάλλης. Αυτά όλα δεν αναδεικνύεται από κανένα μέσο, έτσι. Κανένας δεν τα αναδεικνύει. Για έναν άνθρωπο ο οποίος ρίχνει εκατομμύρια και δεν αφήνει ανθρώπους ανέργους, έτσι. Που θα είναι ακόμα δεκαπλάσιο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Και βγάζει ανακοίνωση και λέει ευχαριστούμε τον επιχειρηματία τάδε τάδε, γιατί ήμασταν απλήρωτοι, με την κίνηση που γίνεται θα ξαναβιώσουν οι οικογένειες, θα παίρνουν τα λεφτά τους, γιατί όταν παίρνει κάτι δεν τους απολύει κιόλας, κρατάει αυτούς που υπήρχαν. Ναι, βεβαίως. Και τους πληρώνει και αυτά που τους χρωστούσαν. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι λοιπόν καλός επιχειρηματίας ο Ιβάν, φίλε μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ναι. Έχει δώσει εντολή, αν δεν το γνωρίζουν, το λιμάνι το μεταξύ δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι υπόλοιποι, μπήκε επειδή είναι άνθρωπος που γνωρίζει τι θα γινόταν στην Ελλάδα, με την εταιρεία που μπήκε πήρε ένα μικρό ποσοστό και τώρα πλέον είναι στο 50% σαν ιδιοκτήτης του λιμάνιου. Μάλιστα. Γιατί όταν μπήκε είχε πολύ μικρό ποσοστό. Γιατί αν πήγαινε να το πάρει από την αρχή δεν το δίνανε. Πολύ... Ναι, πήρε το 20% και πλήρωσε και τα, όλα τα σχέδια αυτός. Όλα, όλα. Ναι. Και θα ρίξει άλλα 200 για να φτιάξει προβλήτες. Ναι. Σε αυτό κατ' επέκταση είναι, έχει δώσει εντολή σε συμβούλους του, δικούς ανθρώπους κτλ. Να ανοιχτεί, θέλει να αγοράσει πλοία για να εκμεταλλευτεί. Και αυτό το έχω μάθει, έχεις δίκιο. Ναι, θα μπήκε στην ευκαιρία, Ιβάν. Εγώ γνωρίζω ότι τα περισσότερα τα ξέρεις, αλλά τα λέω για να τα ακούσει και ο κόσμος. Καλά, κάνεις και τα λες. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να δεν ξέρω εγώ τι να κάνει, ότι είναι μπατήρης, ότι είναι αυτά και εκείνα και τα άλλα. Πάμε παρακάτω. Στα πιο σοβαρά, σε θέματα υγείας. Να μην μιλήσω για την Παναγία σου Μελά στην Τουρκία, τι έκανε πριν από χρόνια για τον ποντιακό ελληνικό γενικά χριστιανισμό και το πόσο σοβαρό ήταν αυτό το πράγμα που έκανε. Κανένας δεν το γνωρίζει. Μιλάμε για Παναγία σου, μιλάμε στην Τουρκία. Άνοιξε ξανά και ανακαίνισε με δικά του χρήματα το μοναστήρι της Παναγίας σου, μιλά. Αυτό τόλμησε να το κάνει η κυβέρνηση ολόκληρη και το έκανε ο Ιβάν Σαββίδης. Με τις ευλογίες φυσικά και τη βοήθεια του Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου. Και πάμε στο τελευταίο για να κλείνω, για να πάρουν κι άλλοι. Βεβαίως. Το πιο σοβαρό έργο για μένα από όλα που έχει κάνει ο Σαββίδης, εκτός από τις τόσες, δηλαδή πήγαινε, επειδή στο ξαναλέω γνωρίζω πράγματα και καταστάσεις, πήγαιναν άνθρωποι, του λέγανε το παιδί μου αυτό, πάρτα, το παιδί μου εκείνο, θέλει ένα καροτσάκι, θέλει 2-3 χιλιάρικα, δεν το συζητούσε καν. Είχε φυσικά ανθρώπους που ελέγχανε, μην είναι παπάδες αυτοί που τα λένε για να οικονομήσουν, αλλά υπήρχε πρόβλημα. Μαθαίνω και για ένα παιδάκι πάλι, ενδιαφέρεται να του στείλει στο εξωτερικό να γίνει καλά. Κάθε μέρα και δεν έχει μάθει κανένα τίποτα. Ο Θεός να τον έχει γερό αυτόν τον άνθρωπο. Να σε καλά, φίλε, έχεις δίκιο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι γεμάτο το κέντρο. Ήθελα να ακουστούν αυτά από έναν άλλον, γιατί τα λέω εγώ. Μην νομίζουν ότι τα λέω επειδή θα τα έλεγα επειδή είναι πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Είμαι άνθρωπος που έτσι είναι έτσι νιώθω. Στον πόνο επάνω θέλω να, μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω. Και όταν ήμουν επιχειρηματίας βοηθούσα κόσμο και με ξέρουν εκεί στο Πολύκαστρο. Με ξέρουν. Και όσες φορές πάω έχω την εκτίμηση και την αγάπη του κόσμου. Μακάρι να υπάρξουν και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι. Ναι με να έχουν το μυαλό τους το κέρδος, αλλά το κέρδος τι θα το κάνεις ρε φίλε, άμα δεν έχεις την έξοδεν καλή μαρτυρία, να περπατάς στο δρόμο και σου χτυπάνε την πλάτη. Υπάρχει μεγαλύτερος πλούτος από αυτόν. Πάμε στις γραμμές, ορίστε. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς κύριε μου. Ναι, χαίρετε κύριε Συρίγκο. Γεια σου Λεβέντα. Έχω δύο ερωτήσεις και μετά θα έρθω στο διατάφτα. Συρίγκος, έχετε νησιωτική καταγωγή? Μάλιστα, ο πατέρας μου κατάγεται από τη Σαντορίνη. Σαντορίνη. Ναι, ναι. Α, μπράβο, Σαντορίνης, γι' αυτό το είπα. Σαντορινιός. Ναι, ναι, δεν είμαι Σαντορινιός, Μακεδόνας. Όχι, ο πατέρας μου λέει είναι Σαντορινιός. Ναι, 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 κατάλαβα αμέσως, γιατί Σαντορίνιζω. Λοιπόν. Πρέπει να έχει πολλούς Συρίγκους εκεί. Ναι, ναι, έχω και φιλαράκου, έχω και φίλο Συρίγκο. Το λοιπόν, δεύτερη ερώτηση, μήπως είσαστε κτηνίατρος? Όχι. Γιατί βλέπω έχετε κανένα δύο πελάτες χαϊβανάκια, είναι και τα χαϊβάνια του κτηνίατρο πάτε. Στο διατάφτα τώρα. Δεν ασχοληθώ εγώ τώρα με τον Ιβάν Σαββίδη και ποιος είναι αυτό, όλοι μπορεί να το κρίνει ο καθένας. Εγώ ξέρω όταν έρχομαι στα Σαλονίκη, γιατί μένω και εκεί και ανεβαίνω και στην παλιά πόλη και βλέπω το Θερμαϊκό γεμάτο βαπόρια, ανοίγει η καρδιά μου ρε Συρίγκο.
Βλέπω ότι πάει κάτι να γίνει. Και βγαίνουν τώρα κάτι χαϊβανάκια, τα βάζουν με τον Ιβάν Σαββίδη, τα βάζουν τέλος πάντων, μπερδεύουν, συγχύουν τα οπαδικά με τα ποδοσφαιρικά. Είναι δυνατόν, αλλά, φίλε, αλλά πίστεψέ με, αν και λείπω πολλά χρόνια, πίστεψέ με, αυτά είναι τα απομεινάρια του Διέμπρο, οι λεγόμενοι κομιτατζίδες, οι οποίοι επιμένουν εκεί, ρε τον πανηλήθιο. Εγώ τώρα σήμερα ήμουνα με βουλευτή, μην πω όνομα, και τι δεν τον κατέβασα, από Βούλγαρο, μεταξύ αστείου και... Ρε κάνε κάτι ρε του λέω, κάνε κάτι, μην πω το όνομα, Τσίπουρα πήραμε μαζί σήμερα, κάνε κάτι ρε, Βούλγαρος μας ανεβάζουνε, Βούλγαρος μας κατεβάζουνε, ρε Πασχάλη, βγάλε την κουκούλα ρε, βγάλε την κουκούλα, τι μένους έχεις, εγώ κόβω το λαιμό μου, εσύ πρέπει να είσαι νέσναπ, νέσναπ στα βουλγάρικα θα πει δεν καταλαβαίνω, βαριά κατηγορία αυτή στη Μακεδονία, αλλά βγάλε την κουκούλα ρε. Πώς αισθάνεσαι ρε, ή πολύ μαζόχα πρέπει να είσαι, ή πολύ μη χαρακτηρίσω πώς. Ρε να κατεβαίνεις, εγώ στο Καραϊσκάκι και έχω δει πολλούς αγώνες. Με το που ακούω αυτό το Βούλγαρι και τέτοιοι, και για περί Μακεδονίας, εκεί την ώρα να φάω τα έντερά μου. Ρε πήγε ο Γούση, ρε Εφιάλτη, πώς να σε χαρακτηρίσω αλλιώς. Άσε τον Ιβασαρδίδη, άσε τον Μαρινάκι, αυτοί έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Ρε σε βρίζουνε κατάμουτρα και εσύ επιμένεις εκεί. Ή άλλαξε πατρίδα ή μη βγαίνει στα ραδιόφωνα ρε Πασχάλη. Σε βαρεθήκαμε και φίλοι Ολυμπιακοί που σ' ακούμε καμιά φορά, τρελαίνονται. Αυτός λέει σίγουρα λέει δεν είναι λέει από τη Μακεδονία. Το λένε Ολυμπιακοί. Αυτά όσον αφορά τον κύριο Πασχάλη. Ναι, λοιπόν καλά. Κύριε Συρίγκο, ναι, άμα κατέβεις Σαντορίνη ναι. Θα αρχίσεις να με βρεις. Εντάξει. Κατεβαίνεις καθόλου? Όχι, δεν έχω πάει. Δεν έχουν πάει τα παιδιά μου όμως και έχουν βρει κόσμο εκεί πέρα. Θα πολύ. Θα σε στείλω καλτεράδο, θα σε στείλω διεύθυνση, τηλέφωνο και τέτοια. Αν είναι να κατεβάω, αν ακούς την εκπομπή θα το μάθεις. Σε ακούω συνέχεια. Είχα βγει κάποτε πριν 3-4 χρόνια σε άλλο σταθμό ήσουν. Α. Ναι. Μιλήσαμε. Ο Λαχαναγκορίτης, καταγωγή από Βέρεια. Έλα ρε φίλε, έλα, να σε καλά. Α, καλά μπράβο. Είσαι. Μια χαρά, να σε καλά όπου και να είσαι. Πατώς μαζί σου πίστεψέ με βγάζω γούστα. Να σε καλά όπου και να είσαι και να περνάς. Να σε καλά ρε αδερφέ, να σε καλά. Γεια σου Λεβέντη μου. Ορίστε ο επόμενος. Εγώ είμαι. Εσείς κύριέ μου. Καλημέρα από Κατερίνη Γιώργο. Γεια σου Κατερίνη, ό,τι Λεβεντόπεδο. Κατερίνη, ηρωική. Λοιπόν. Την αγάπη μου. Ναι. Σε όλους λοιπόν. Τους Κατερινιώτες πλην. Ναι, του κύριου Κώστα. Του κύριου Κώστα. Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ έχω μια άποψη ολιστική, Γιώργο. Δεν τα βλέπω τα πράγματα ούτε φιλετικά, ούτε ποντιακά, ούτε βλάχικα, ούτε χαζά. Νησιώτικα και ιστορίες. Αλλά πρέπει να μάθουμε να λέμε την αλήθεια. Οι βλάχοι, τις δωρές που έχουν κάνει στην Ελλάδα, στην κατεστρεμμένη Ελλάδα, πριν τα τόσα χρόνια, 100 χρόνια και πλέον, μετά την ιστορία αυτή με τους μαμελούκους τους άλλους, νομίζω ότι ο κόσμος λιγάκι τα ξεχνάει τα πράγματα. Οι μεγαλύτεροι ευεργέτες της Ελλάδος ήταν βλάχοι. Άκου. Έτσι ξεκίνησε τη συζήτησή μου. Ναι, μισό λεπτάκι. Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ακαδημία Αθηνών, Ζάπιο Μέγαρο, Καλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, Αβερόφιος Σχολή Ευελπίδων, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Αρσάκιο Μέγαρο, Αρσάκιο Σχολή, Αστεροσκοπείο Αθηνών. Αυτά τώρα, ποιοι τα έκαναν δωρεές? Τώρα σε έχω παρθμίσει τώρα μια ιδέα από όλα αυτά που έχουν δωρεάς, που έχουν κάνει δωρεές. Τι Σχολή Ευελπίδων, τι εθνικό στάδιο, τι Καλομάρου. Τώρα λέει ο Πασχάλης τώρα για φίδια και ιστορίες. Αυτά είναι καρογιζιλίκια. Αυτά είναι καρογιζιλίκια. Αν δεν έχεις ανοιχτό το μυαλό να τα βλέπεις τα πράγματα, όπως λέω, ολιστική άποψη, να τα βλέπεις από όλες τις πλευρές, δεν μπορείς να τις παραπάνω. Μέχρι τη μύτη σου βλέπεις. Είσαι λίγος. Και αυτό συνήθως είναι βίωμα, καταλαβαίνεις τώρα, είναι βίωμα της κόκκινης ομάδος, της εγκληματικής οργάνωσης που εδώ και χρόνια καταστρέφει το ποδόσφαιρο της χώρας. Και τη χώρα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας, φίλε μου. Έτσι, όπως έτσι, λειτουργεί έτσι. Το ποδόσφαιρο, λειτουργεί και η χώρα. Και αυτή έτσι, η ομάδα έτσι. Έχει γίνει αιτία να χαθεί κάθε αξία σε αυτή τη χώρα. Έτσι ακριβώς.
Τώρα να μιλήσω, τώρα φτάσω σε ένα σημείο να να μιλάω τώρα για λουκουμόσκονη και για φωτιές και για εντάξει, να μην πάμε εκεί γιατί κινδυνεύει και η ζωή μας. Λαϊκά. Αυτά είναι τα λαϊκά. Τώρα ο Τζίλος, τώρα τι μάπες έφαγε και τι ακόμα δεν πιάσανε και τι φούρνους τεινάξανε, τι σπίτια βάλαν φωτιές, τι ξύλο τους ανθρώπους τώρα, τι απαγωγές, τι αυτά τώρα. Α, μπράβο, ο Πασχάλης μέχρι εκεί βλέπει. Α, και άρχισε τα χαζά τώρα, και σαν τον Πασχάλη είναι κάποιοι και πολλοί άλλοι, αλλά άρχισε να λέει τώρα για τα χαζά, οι βλάχοι, τα αρχίδια και ιστορίες. Σούπα. Ζάπιο Μέγαρο, Καλιμάρμαρο, Βρετανικό Στάδιο, Τράπεζες Ελλάδος, Εθνική, Μέγαρο, Αστράκιο Σχολής. Όλα αυτά δωρές βλάχων μετσοβίτων, οι οποίοι έχουν φύγει στην Αμερική και από εκεί στέλανε τα φράγκα, το μαρούλι που λέμε εμείς, και έγιναν όλα αυτά που γίναν. Τώρα, δεν θέλω να πάλι σου λέω να μπαίνω στη διαδικασία την παράθεση. Είναι μια βλακεία. Έτσι κάνουν Πτανήσι και έτσι έκανε στην Τωρίνη και έτσι έκανε. Γιατί κριτική λίγα έχουν κάνει. Βέβαια. Λέμε τώρα. Λίγοι έχουν κάνει και τα νησιά. Και λίγα τα νησιά. Οι Πελοποννήσοι λίγα κάνανε. Πελοποννήσοι λίγα ποιος έχουν κάνει. Βέβαια, στους μακεδονικούς αγώνες που γίνανε ναι. Πελοποννήσοι ήταν. Μανιάτες και Κρήτες. Από πού ξεκίνησε αυτό. Η Μακεδονία εδώ πάνω λίγα έχει κάνει και συνεχίζει και κάνει. Αλλά θέλω να σου πω, είναι η άποψη όταν είναι κοντόφθαλμοι, δεν μπορείς να δεις πράγματα. Δυστυχώς. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι έτσι μάθανε κάτω εκεί στο τηγάνι. Ναι. Κάτι στο τέτοιο, έτσι έχουν μάθει. Έτσι λοιπόν. Μάθανε. Έτσι τους μάθανε. Τα δικά μας, τα δικά σας, δικά μας. Α, αυτό ήταν. Μα αφού σου λέει ο Πασχάλης, θα κάνω τα πάντα, λέει. Βγήκε ο άλλος και είπε: θα κλέβω το παιδί μου στο τάβλι. Αρκεί να κερδίσω. Ναι, και ξέρεις, κάνει πλάκα. Ο Ιβάνος το είχε πει την πρώτη φορά, το πέρασαν όλοι στον Τούκο. Θα διαλυθεί, λέει, της Αθήνας αυτό το. Το κατεστημένο. Το είπε. Ήρθανε να διαλύσει το κατεστημένο της Αθήνας. Και σιγά σιγά στην αρχή τόσα χρόνια φαγωνόταν μεταξύ τους, φωτιές ευρισμοί ο ένας τον άλλον, με ξύλο πολύ αυτό, ραντεβού θανάτου και τις βλακίες αυτές. Μετά έτσι ήρθε ο Ιβάν και τους μόνιασε. Και άρχισαν τώρα να, αυτό, να γίνονται αδέλφια, οι τρεις. Αυτός ξέρω εγώ ο αδελφός, ο αδελφός ο αεξής, καλά κάναν, αδέλφια να είναι. Δηλαδή τους μόνιεσαι, φαντάσου τώρα. Ήρθε ένας Ιβάν και μόνιεσαι τους χαμουτζίδες εκεί κάτω. Και έρχονται τώρα και οι ράσεις. Πώς ενωθεί, μα με, αυτό που με πειράζει είναι ότι πήρα μαζί του και τους δικούς μας από εδώ. Ποιους δικούς μας? Τους Αριανούς, ο Ηρακλειδής. Κοίταξε να δεις, πάντα ο αδύναμος, ο λίγος προσπαθεί να πιαστεί από ένα κλαδάκι, να πιαστεί να το σηκώσει το άρμα. Προσπαθούν να πιαστούν. Και εκεί πάνω δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για να ορθοποδήσουν. Το μόνο που μου παρηγορεί είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι μαζί τους, της πόλης. Αυτοί που είναι μαζί τους είναι οι φανατικοί, αλλά δυστυχώς είναι αυτοί που ακούγονται. Γιατί ο φανατικός θα φωνάξει. Ορίστε, παίρνει τηλέφωνο ο Δημήτρης ο Δημόπουλος, Αριανός Βέρος. Ναι. Άλλα λέει ο άνθρωπος. Ναι. Παίρνει και ένας εκεί στο τους ακούω εκεί πέρα, ένας Γουίλιαμ, πώς λέγεται, ένας από τώρα ακούτε τι λέει. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Εγώ ήθελα να σου πω, είναι ο λίγης σούπα τις δωρές των βλάχων που είναι τεράστιες, ατελείωτες. Να σε καλά, αδερφέ, να σε καλά. Από τότε, ακούστηκες, το... ακούστηκες. Με... Να σε καλά, να σε καλά. Ορίστε ο επόμενος. Πάμε. Ορίστε. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς, κύριε μου. Πήρα και προηγουμένως, Γιώργο, απλώς ένα λεπτάκι δώσ' μου, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, sorry που ξαναπαίρνω. Ήθελα να κλείσω λέγοντας το πιο σοβαρό που δεν πρόλαβα. Το πιο σημαντικό δηλαδή. Ναι, ναι. Ότι ο Παντελάκης έκανε μια δωρά στο ΑΧΕΠΑ. Βεβαίως. Μετά θάνατον και έγινε μια ογκολογική ομάδα, μονάδα για μικρά παιδιά. Για μικρά παιδιά. Αυτή η ογκολογική ομάδα. Ναι. Επειδή το άχρησε το κράτος, δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Έγινε αυτή η μονάδα, αλλά για να στελεχωθεί και να πληρωθούν οι γιατροί και όλοι όσοι πρέπει να τη λειτουργούν, ούτε πάλι το άσχετο το ελληνικό το κράτος, το άχρηστο, δεν μπορούσε να τα πληρώσει. Και να ενημερωθεί ο κόσμος και να ξέρει ότι ο Ιβάν Σαββίδης κάθε βεβαίως χρόνο δίνει επιταγή. Βεβαίως. Κάποια χιλιάρια, δεν ξέρω πόσα, 30-50 εκατό, δεν θυμάμαι καν το ποσό. Δεν ξέρουμε. Και δεν πληρώνονται ξέρουμε, οι γιατροί αλλά... σε δημόσιο νοσοκομείο από ιδιώτη για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Βεβαίως έχεις δίκιο και θέλω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό,
ότι ο Γεώργιος Παντελάκης, ο μεγάλος αυτός, ο μεγαλύτερος, ο πατριάρχης του ΠΑΟΚ, δεν ήταν άνθρωπος που έβγαλε, είχε τα δισεκατομμύρια. Ό,τι λεφτά μάζεψε, τα μάζεψε από ένα μαγαζί που είχε εκεί πέρα στη Παπαναστασίου, νομίζω, που πουλούσε λεκάνες, τουαλέτες και πλακάκια εμαγέ. Δεκάρα δεκάρα τα μάζεψε αυτά τα λεφτά, και επειδή δεν έκανε οικογένεια μια ολόκληρη ζωή, όλο του το βιός το άφησε να πούμε να πηγαίνουν τα παιδάκια να γίνονται καλά. Ο Γεώργιος Παντελάκης. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Πάμε στον επόμενο. Ορίστε. Γεια σου, Γεώργο. Έλα, Δημήτρη. Ο Δημήτρης είμαι. Έλα, Δημήτρη μου. Δευτερολογώ, αλλά σε σύντομο χρονικό ναι, διάστημα. Ναι. Σε ευχαριστώ όλους τους ακροατές. Έλα, Δημήτρη, πες μου. Ευχαριστώ όλους τους ακροατές. Αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο για τη Θεσσαλονίκη. Μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο, να πάρουμε τα παιδιά. Που συγκινήθηκε ο άνθρωπος και εντάξει, όταν μπας περιπτώσει. Και πραγματικά και μετά αυτά που είπε, και εγώ συγκινήθηκα, γιατί τον Γιώργο τον Παντελάκη το λάτρεψα στη ζωή μου, παρόλο που στα παιδικά μου χρόνια, στα νεανικά μου χρόνια, ήμασταν σε άλλο στρατόπεδο, ήμασταν από αυτούς που, μπάς περιπτώσει, όταν τον βρήκα το ζήτησα συγγνώμη, του φίλησα το χέρι και μου λέει σε θυμάμαι Γιουργάκη, είσαι καλό παιδί, μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, να πάρουμε αυτούς που είναι στην αυτή, ένας είναι ο τελευταίος και να πάμε στο διάλειμμα. Ορίστε. Έλα, Γιώργο μου. Γεια σου, κύριε Γιώργη μου. Κάνεις, μανάρι μου. Απ' την Υπέρια. Πάω και είμαστε, δεν μασάμε, δεν μασάμε, γι' αυτό είμαστε παοξίδες. Είδες ποδόσφαιρο χθες, είδες, χρόνια είχα να δω τέτοιο ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Τι λέει, τι κάνεις? Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι καλά. Ναι, βεβαίως ακούω, Γιώργη. Ένα πράγμα θα σου ζητήσω, μια χάρη, ρε Γιώργο. Ναι. Την ονόματι είμαστε κιόλα. Ναι. Αυτό το παιδί είναι βορειολαδίτης, είναι αυτός ο Πασχάλης. Μην τον βγάζεις και τον ονοματίζεις. Με χαλάς τη μέρα. Δεν το βγάζω, παιδί. Ήθελα να πιω ένα τσιμπουράκι και χαλάστηκα τώρα. Μην τον ξαναβγάζεις. Και χθες τα ίδια δεν σε πήρα. Ας τον άνθρωπο, ρε. Από εδώ είναι βορειολαδίτης, είναι. Σαλονικιός Βέρος. Και λέει αυτά που λέει. Και παλιός μπάγκας. Τροπή του, ρε. Να το δώσω και το τηλέφωνο, να το πω και το επίφωνο και να συναντηθώ και μαζί του. Ντρέπομαι, ρε, για αυτά που λέει. Αυτά ούτε αστεία δεν πρέπει να τα λέει, ρε. Καταλαβαίνεις τι σε λέω τώρα. Θα σας ρε πάρουνε, λέει, και το περσινό το πρωτάθλημα. Ναι. Πασχαλάκο, με ξύζετε λίγο κάτω, 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 αριστερά. Έλα, ξύζε με, έλα, έλα. Ναι, ρε Γιώργο, κάπου τρελαίνομαι. Και πρέπει να είναι και μεγάλος, να πούμε. Δεν είναι και σαν τον Όλυμπο. Δεν ξέρω τι είναι. Θα σου βάλει και δόντια γιατί δεν μπορεί να μιλήσει. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι και δόντια, αλλά ντροπή του, ρε. Τι θέλει να πει, ρε. Ποιο πρωτάθλημα να πάρει, ρε. Ξέρει που, το ξέρει, ρε, αυτόν τον τζάρο που έχουμε εδώ, τι είναι. Τζάρος είναι, ρε. Ξέρεις τι σημαίνει τζάρος, Γιώργο? Τζάρος. Είσαι κορφωμένος. Βέβαια. Εξήγα του παιδιού, ρε. Αυτό... Εξήγα που έχουν μπλέξει οι πυρεώτες και χαμοκίδες και Αθηναίοι και όλοι τους. Εξήγα τους εσύ. Εσύ κάνεις εκεί λειτουργήμα. Έτσι. Είσαι και πάω ξύ, δεν είσαι. Να τα λέμε τα ίδια. Παραθυναϊκός είμαι. Όχι, παιδί μου, αλλά με τρελαίνει, μην το ξαναβγάζεις. Δεν το βγάζω, ρε παιδί μου, εδώ το λίμπερο, γι' αυτό λέγεται λίμπερο, να ακούνε όλες οι απόψεις. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Ένα διάστημα, τον είχες βγάλει κόκκινη. Βγάζω ένα μπλε ρουά τώρα, δεν ξέρω, κάτι βγάζω να μην ξανά. Θα φύγει από τη ζωή μου, ρε, να μην τον ακούμε, δεν θέλω, ρε Γιώργο. Με χαλάει, ρε αγόρι μου. Εμείς πάμε τώρα. Σ' αυτά κι αυτός με λέει θα με πάρει το πρωτάθλημα, με λέει το εκείνο, περσινό, με λέει το άλλο. Τροπή του, ρε. Όξο, ρε. Όξο. Πετάξω, ρε. Γεια σου, Γιωργάρα. Για να κάνω μια διευκρίνηση. Χριστό μου, δώσουμε ένα, ούτε 20 δευτερόλεπτα. Που είπα προηγουμένως στην Κατερίνη, θα δώσω τα χαιρετίσματά μου σε όλους, εκτός από έναν τον κύριο Κώστα. Γιατί? Γιατί τον αγαπάω πιο πολύ από όλους. Και είναι η αδυναμία μου και τα χαιρετίσματα τα δίνω κάθε μέρα που μιλάμε και κάνουμε τις υπέροχες συζητήσεις που κάνουμε. Γεια σου, κύριε Κώστα Μάγκα, που φυσάς και σβήνεις λάμπα. 2-31-0-287-888. Να πούμε για μία φορά ακόμα εμβόλυμα την Τρίτη. 12 με 2 πανηγυρικά εδώ
θα κάνουμε μια εκπομπή ξεπούλημα. Ξεπούλημα, ναι. Θα είμαστε 12 με 2. Την Τρίτη εδώ σας θέλω όλους να κάνουμε μια εκπομπάρα που θα αφήσει η εποχή. 12 με 2 Γιώργος Συρίγος. Ερωτηματικό Αποστολή Αντοβόλη και σίγουρα Χρήστος Γιωβάνογλου. Ορίστε, πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Έλα. Έλα. Κρήτη και πάλι Κρήτη. Γεια σου Γιάννο. Τι κάνεις? Μια χαρούλα. Πήρα χθες το φίλο στον κύριο Κώστα και του λέω, έχω μάθει, του λέω, παίρνει τα, τους γιους, του λέω, με ακούς? Ναι, ναι. Οπα, πο, 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 το έχει γίνει μπέρδεμα, βγήκε παντού. Έλα, Γιάννη. Έλα. Ναι, και τον είπα ότι θα πας στην Κατερίνα να τον κοπανίσεις και μου λέει αποκλείεται, λέει, φαίνεται, λέει, ότι είναι ευγενικός άνθρωπος. Όχι, δεν είναι πράγμα. Παρόλο που είμαι ένα 87 και 130 κιλά, αμάν, δεν έχω πειράξει ούτε έχω παίξει μπουνιά σε άνθρωπο. Ό,τι λύεται, λέει, με τα λόγια, δεν λύεται με τίποτα άλλο. Κάποιος φίλος μου είπε ότι έχεις την καλύτερη τσικουδιά και θέλω να μου στείλεις ένα μπουκάλι τη τσικουδιά. Λοιπόν, πες στον κύριο Κώστα σήμερα που ξεσούρωσα, πήρα να μιλήσω. Εντάξει. Αλλά εγώ δεν πίνω τσικουδιά, δεν έχω κάποια άλλα προβλήματα. Δεν πίνω. Το θέμα είναι ότι πήρα να δώσω συγχαρητήρια στον Πάκου χτες. Ναι. Και συγχαρητήρια σε φιλάθλους για την ατσάλινη υπομονή που είχαν να περιμένουν να σκοράρει η ομάδα και δεν γιουχάραν, δεν κάνανε τίποτα. Με τα τρία ακυρωμένα γκολ και το πέναλτι που δεν έδωσε. Δείξανε χθες εκπληκτικό ήθος. Οι Παοξίδες, μπράβο τους. Εγώ λέω τώρα εδώ και 2 χρόνια ένα πράγμα. Κάντε ένα πρωτάθλημα και όποιος παίζει με τον Ολυμπιακό βάζει την ΚΑΠΑ 17. Και άστον να πάρει το πρωτάθλημα. Θα έρθουν 5 παίκτες την επόμενη χρονιά, αλλά δεν είναι κανείς. Να πάει πού, χωρίς αγώνες, χωρίς τίποτα. Ξεφτυλίστε τους, απομονώστε τους, να δούμε τι ιστήρια θα πληρώσει και τι διαρκεία θα μαζεύει και τι αυτά. Κύριε Γιάννη, μου δεν θα τους πειράξει καθόλου. Άκουσε με τι σου λέω. Κάντε ένα πρωτάθλημα υπόλοιπη αξιοπρεπέστατο, βάλτε και Έλληνες διαιτητές και αν οι Έλληνες διαιτητές κάνουν τα ίδια, σημαίνει ότι είναι αυτοδιαιτητές. Τέλος. Απαξιώστε τους. Όσο τους απαξιώνεις, τόσο τους τρελαίνεις αυτούς. Όσο τους δίνεις σημασία, ανάβουνε. Αυτοί θέλουν η βενζίνη τους ή να τους πηγαίνεις κόντρα. Τέρμα. Λοιπόν, 3 η ώρα, παίζει ο έτερος ασπρόμαυρος όφη. Καθίστε κανένα παιδάκι, διδάσκετε μπάλα. Να δείτε να μας βοηθήσετε και εμάς λίγο. Γιατί ερχόμαστε και εμείς από πίσω σιγά σιγά. Έγινε. Και να πει στον κύριο Κώστα ότι εγώ δεν δέρνω πες. Άμα θέλει να τον κεράσω κανένα γουλίδι που λέμε εδώ, ξέρεις το γουλίδι. Γουλίδι, καμιά γουλιά δηλαδή. Γουλίδι είναι όλο το προστινό κομμάτι του αρνιού αυτού που βάλαμε και το κάναμε αντικριστό. Α. Όλο αυτό το κομμάτι λέγεται γουλίδι. Αμάρε φίλε, τώρα και είναι και η ώρα να πάμε να φάμε. Αντικριστό με, πώς το λένε, σταμναγκάθι, μυζήτρα. Και κάνα 2 λάμπες κρασί. Το ξύλο άφησε για αυτούς οι μπουνταλάδες, να μην πω άλλη λέξη, που πάνε στα γήπεδα και μαλώνουν. Να σε καλά! Γεια σου, χαιρετισμού στην Κρήτη μας. Χαιρετισμού στα αδέρφια μας εκεί. Εμείς οι Μακεδόνες έχουμε αγάπη μεγάλη και ευγνωμοσύνη στους κριτικούς, γιατί ήταν οι πρώτοι που ήρθαν εθελοντές εδώ και βοηθήσανε την πατρίδα μας να ελευθερωθεί από την τυραννία. Τους αγαπάμε και τους θυμάμαι τους Κρήτες. Να είναι καλά και οι κριτικοπούλες που είναι αστέρια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, έχω κύριε. Έχω εκπληξούλα. Έχεις έκπληξη, είναι έκπληξη ή έκθλιψη? Είναι έκπληξη, αλλά την κρατάω για το τέλος. Άντε ρε φίλε. Τελευταία. Μάλιστα. Πάμε στην γραμμούλα. Στη γραμμούλα. Παρακαλώ. Γεια σας κύριε. Κύριε Κώστα μου, αγάπη μου. Χαίρετε. Μεγάλο μου φιλαράκι μου, παρηγοριά μου, όταν δεν έχω τι να κάνω παίρνω σένα τηλέφωνο. Βρε παπά, τι του λες ο ανθρώπου τώρα, του Κυριάννη. Ναι. τι παραμύθια του λες, πράγματα που δεν έχω πει, βρε, να σε πάρει ευχή και να σε σηκώσει. λοιπόν, ένα πράγμα έχω να πω ότι... παίρνετε στα πολύ σοβαρά αυτά που σας λέει ο Πασχάλης που προσπαθεί να κάνει ίντρικα και κάνει πλάκα και προβαίνετε σε χαρακτηρισμούς.
απαράδεκτους. Ναι. Και αναφέρομαι στον Βεργιώτη που μου κατοικεί στη Σαντορίνη. Λοιπόν, εγώ εκεί στη Σαντορίνη έχω ένα πρώτο ξάδερφο εδώ και 30 χρόνια που μένει εκεί, είναι γαμπρός στη Σαντορίνη. Αποστόλης είναι το όνομά του. Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριο Κώστα, αυτή τη στιγμή επικροτεί στην παροιμία που λέει «Κόρακος κοράκου μάτι δεν βγάζει». Δεν μπορεί να σου φύγει το αντιπαουξιδλίκι αυτό. Άσε αυτό ρε παιδί. Άσε αυτό τώρα. Άσε τώρα δηλαδή. Αυτό βρήκες να πεις. Αυτό το ήθος που έριξαν. Μισό λεπτό να τελειώσω. Μα δεν ολοκλήρωσα εγώ και με διέκοψες. Μισό λεπτό. Να πω αυτό και μετά πες ό,τι θέλεις. Αυτό το ήθος που δείξανε χθες 40.000 κόσμους που είχαν κατακλείσει την Τούμπα, που τους ακυρώσανε 3 γκολ, που τους Offside ήταν και τα 3. Ήτανε ρε Κώστα, είπα εγώ ότι δεν ήταν. Γιατί λες τους ακυρώσανε 3 γκολ? Ο κόσμος το ξέρει ότι ήτανε. Αυτοί που ήταν από εκείνη την πλευρά. Αυτοί που ήταν και βλέπανε μέσα 40.000. Ο πέναλτι που δεν τους έδωσε και δεν διαμαρτυρηθήκανε. Θα σου πω και για τον πέναλτι, περίμενε. Ναι. Θα σου πω και για τον πέναλτι. Τι να πεις βρε, πάνε κρύψου βρε. Θα σου πω και για τον πέναλτι, γιατί έχεις μεσάνυχτα. Κρυφτείτε όλοι, ασπρόμαυροι είναι όλοι οι υπόξοι. Πρώτα-πρώτα, στη φάση του πέναλτι. Ναι. Συμμετέχουν δύο παίχτες της Ξάνθης. Ναι. Η απόσταση είναι λιγότερη από το ένα μέτρο. Τη στιγμή που πάει να διώξει ένας παίχτης της Ξάνθης, τη βρίσκει με το χέρι ο άλλος ο παίχτης. Επομένως, ο λόγος της πρόθεσης δεν υπάρχει από παίκτη της ίδιας ομάδος. Ένα είναι αυτό και δεύτερο είναι η μικρή απόσταση που δεν κατακυρώθηκε. Στον Μπίσεσβαρ που του δώσανε τον πέναλτι με τον Άγιαξ, που είναι από ούτε 30 εκατοστά, που χτυπάει στο χέρι του, η καινούρια οδηγία της UEFA είναι ότι αν δεν είναι κολλημένο το χέρι, οποιαδήποτε επαφή είναι πέναλτι. Έτσι λένε οι οδηγίες. Τώρα αν εκεί στην Κατερίνη έχετε άλλους νόμους δικούς σας. Επειδή τους κανονισμούς τους ξέρεις όπως θέλεις, τους ερμηνεύεις όπως θέλεις να τους ερμηνεύεις, σου λέγω ότι η απόσταση μετράει. Μετράει. Και δεύτερον, αυτό που μετράει είναι η πρόθεση την οποία καταλογίζει ο διαιτητής ή όχι. Αυτό γινόταν στη γαϊδουροεποχή σου. Στη γαϊδουροεποχή σου. Σήμερα έχουν αλλάξει οι κανόνες. Δεν έχω απέτηση. Δεν έχω απέτηση. Γιατί ποδοσφαιρικά είσαι μειωμένης αντίληψης άτομο. Ναι. Ποδοσφαιρικά. Βρε άμπαλε, βρε χώριατε. Διευκρινίζω. Βρε ποδοσφαιρικά. Ο άμπαλος θα πάω στη Λάρισα, θα χαθείς βρε χώριατε. Θα μου πεις εμένα που έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, αν ξέρω μπάλα, που πάνω από το Φελεκίδη δεν έχεις δει παίκτη στη ζωή σου. Μαύρα μεσάνυχτα έχεις. Μαύρα μεσάνυχτα έχεις. Εκτός από τον ΠΑΟΚ δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Εγώ η λαός παίκτες του κόσμου. Ο Νίκος μου στείλε μήνυμα και καταλαβες. Μου λέει το δίκαιό σου. Αλλά δεν μπορώ να το βγάλω. Εγώ είδα όλους τους παίκτες του κόσμου. Είδα Πελέ, είδα Ευσέμπιο, είδα Μπέκενπάουερ. Άντε ρε πάνε παραπέρα. Σε μένα τα λες αυτά ρε. Μέσα νυχτίδι τώρα. Ξέρεις από μπάλα. Μπρέιντε σταμάτα βρε. Ήρες να μιλήσεις να υποστηρίξεις τον Πασχάλη. Γιατί είσαι αντιπόξης. Είσαι ο χειρότερος αντιπόξης του κόσμου. Αυτό ξέρεις μόνο να λες. Κινδυνολόγε. Και κάπηλε. Κρετίνε. Δεν τρέπεσαι λίγο? Εγώ να τραπώ ρε. Άντε πάνε κρύψου ρε χάρτινε. Δεν τρέπεσαι λίγο? Ξεφτύλα που πήρατε χάρτινο πρωτάθλημα. Δεν τρέπεσαι λίγο? Και βγαίνεις και μιλάς. Αρχιερέα των Παπατζίδων. Σ' αγαπώ πολύ. Ha 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 ha.
Γεια σου Κότσο. Άρα τι γίνεται, άμα μας ακούσεις το βράδυ να μιλάμε, νομίζω ότι θα σκοτωθούμε. Και ξαφνικά πατάμε και οι δυο τα γέλια. Το λατρεύω τον κύριο Κώστα. Πάμε φαίνεται. Την επόμενη γραμμή. Η επόμενη γραμμή και η τελευταία. Αλλά ρε φίλε, με τρομάζει. Ναι, δύο λεπτάκια θέλουμε για να κλείσουμε. Ωραία. Είναι ο Γιώργος εδώ, περιμένει ήδη. Είναι η εκπληξούλα που σας έχω υποσχεθεί. Έκπληξη, λοιπόν, βάλ του ένα τραγούδι. Τον μαστουριάζεις τον παπά. Για να τα λέει πιο καλά. Γεια σου Σκατζόχη ρε μου. Τα κάνω εγώ αυτά στους παπάδες. Έτσι λέει το τραγούδι. Ρε παπαδιά, ρε παπαδιά. Η πάπισσα Ιωάννα και η πάπισσα Αποστολία. Για μια στιγμή πίστεψα ότι πραγματικά τώρα ο κύριος Κώστας έχει ανεβάσει παλμούς. Είσαι τρελή ρε. Όταν αυτός είμαι μακριά από το στούντιο τρώω κι εγώ παπά. Δεν πρέπει. Είναι πολύ 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 πιστικό. Τι κάνετε? Κουκλίτσα μου καλά είμαστε. Πρώτα πρώτα θέλω να σε ενημερώσω, ώστε να κοιτάξεις και τις ώρες που ξέρω πόσο περιορισμένες είναι, ότι την Τρίτη έχουμε μια εμβόλυμη εκπομπή 12 με 2. Το πρωί φυσικά. Αυτή είναι Τρίτη. Τι αυτή. Ωραία, τι καλά. Άμα μπορέσεις. Έχω μόνο 8 ώρες. Φτάσκω κάπου. Αλλά. Μπορώ να το κανονίσω. Μήπως έρθω εκεί με τα παιδάκια μου να το κάνουμε σαν εξωσχολική δραστηριότητα. Θα μας ενημερώσεις ώστε να πω και το Χριστάκι να φέρει και την κιθάρα του εδώ πέρα να κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή. Που έρχονται και γιορτούλες και τι ωραία θα περάσουμε. Τι ωραία, θα το κανονίσουμε εκτός αέρα. Γεια, θα μιλήσουμε. Βεβαίως. Θα μιλήσουμε. Ήθελα να δώσω τα χαιρετίσματά μου και ένα διαλυματάκι από το διάβασμά μου, το οποίο ολοκληρώνεται. Κρατήστε θέση. 10 χρόνια με έχει φάει την καρδιά εσύ και η Ευελίνα. Η Ευελίνα το πήρε πριν από. Ένα στοιχείο πίσω από το άλλο. Ρε φίλε, άντε πια, με φαγές. Είπατε να εξοπλιστούμε με εφόδια και να μην φοβόμαστε τίποτα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο και εγώ κάτισα τόσα χρόνια δίπλα σου. Και ανέχτηκα τις παραξενιές σου όλες κατζόχυρε, γιατί είχα δώσει το λόγο μου στους γονείς σου ότι θα σε συμπαρασταθώ, αλλά σε τι, αν πηγαίνεις καλά στα γράμματα. Γιατί όλα τα άλλα έχεις χρόνια ακόμα, είσαι παιδάκι για να τα κάνεις, αλλά τα γράμματα τώρα μαθαίνονται. Για να δούμε λοιπόν. Έχεις χαιρετίσματα από το Μάκη που πήρε τηλέφωνο από την Ιταλία και είπε ότι αν ξαναπώ ότι είμαι Παναθηναϊκός δεν θα ξαναπάρει τηλέφωνο. Έχεις χαιρετίσματα από τον Νίκο από τα Γιαννιτσά που μου στέλνει μήνυμα και λέει στο Σκατζογυράκι και τα μάτια σου και λυπάται που δεν μπορεί πλέον να είναι κοντά μας. Έχεις χαιρετίσματα από τον Γιώργο τον Ιράμι και τον Χρήστο τον Ιωβάνογλου. Τα δικά μας παιδιά. Και σε περιμένουμε την Τρίτη είτε μόνη σου είτε με τα παιδιά σου. Είτε απλά με... να μας ενημερώσει, Αποστολή μου, να μας ενημερώσει έγκυρα ώστε να ξέρουμε. Και εμείς ξέρεις να βάλουμε λίγο τα καλά μας, θα τα τέτοια μας. Θα το κάνουμε story, Χρήστο, να παρακολουθείς. Stay ten. Ωραία, ωραία, εντάξει. Θα έχω το νου μου. Να είναι καλά, να είναι καλά όλοι. Χαιρετίσματα και από μένα, θα τα αποδίδω. Ο πατέρας, ο παπάς, ο αρχιπαπάς έφερε καλά τσίπουρο. Ο παπάς! Του λέω παπά μου, είτε τα λάστιχα είτε τα φρένα. Βρε παιδί μου, ποια φρένα. Πέρυσι μου λέει στο προηγούμενο σέρβις πριν από 5-6 μήνες αλλάξαμε. Το ξέρω, παπά λάστιχα. Παρακαίνουμε λάστιχα, σημερινά μάλιστα. Ναι. Του λέω ναι, κάτω μια βόλτα όμως στο τετράγωνο να δούμε τι γίνεται. Δεν, σε εμπιστεύομαι, μου λέμε κλειστά μάτια, έφαγε και αυτό στον παπά. Αλλάζουμε τα λάστιχα, περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Παίρνει το αυτοκίνητο, παιδί μου, μου λέει δεν έχει. Υγρά στα φρένα. Αμάρε κατζόχη, ρε. Από τι υγρά. Να κάνω, τι να κάνω, και μηχανικός να γίνω. Τι να κάνω. Λοιπόν, πες τον παπά, τον πατέρα σου να φέρει τσίπουρο. Οπότε τσίπουρο δεν είναι. Δεν είναι. Και όταν θα φέρει, να το φέρεις κι εσύ, να μην το πιείτε με τους φλόρους φίλους σου. Ένα. Θα το φέρω, θα φέρω εγώ μωρέ αυτό που έχω στο σπίτι να το πιούμε την Τρίτη. Εκεί που θα περνάμε. Όχι, όχι, όχι. Και είναι καλή και η ώρα, 12 η ώρα. Είναι η εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα. Έγινε κουκλίτσα μου, θα μιλήσουμε. Να είσαι καλά, καλή σου όρεξη. Γεια σου, Κατσοχυράκο μου. Χριστάκη, θα μου στείλεις ένα μήνυμα με το τηλέφωνο σου. Δεν το έχω. Ό,τι θέλετε. Έτσι. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Και η Αποστολή η Ντοβόλη και ο Χρήστος Γιωβάνουλου. Ακολουθεί ο Γιώργος ο Μπαϊράμης, αλλά και εγώ προσωπικά. Και όχι μόνο για την ακροαματικότητα, την τεράστια που έχετε, έχετε αναγάγει αυτή την εκπομπή σαν, πώς να το πω, σαν ορόσημο
στα ραδιόφωνα της πόλης, πρώτη εκπομπή, εμείς δεν το λέμε καπού και πού από καμιά φορά, όμως πρέπει να τα λέμε, γιατί η πρωτιά δεν είναι μόνο δικιά μας, είναι και δικιά σας, που με τον τρόπο σας, τη συμπεριφορά σας και τα τηλέφωνά σας, μας δίνετε αυτή τη χαρά να επικοινωνούμε μαζί σας. Πάνω απ' όλα όμως, τον τρόπο που με μιλάτε, μάλιστα ένας φίλος που προχθές σε μια στροφή, ας πούμε, πήγα να περάσω και ήταν δύο παιδιά και σαν φορτηγάκι, πατήσα και ανοίγει ένας το παράθυρο και λέει, ρε παπά, ας σε πατήσαμε χώσεις και φυλακή, μου λέει. Το χαιρετίζω και αυτό, και όλους τους φίλους για την αγάπη που μας δείχνουν στο δρόμο, που μας συναντάνε και το χτύπημα στην πλάτη, γι' αυτό για μας είναι το μεγαλύτερο παράσημο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Για χαραντάκι, τα κουκιά, μπαγλά.